χρονιά. Έχουμε εδώ το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Lingua Franca, Ψυχικό και Μαρούση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα με μια πολύ όμορφη, πολύ τρυφερή ιστορία αγάπης και την ιστορία μιας μαμάς που, μιας και έχουμε και νέα παιδιά εδώ, μικρά παιδιά, που για πολλά χρόνια ονειρευόταν να έχει στην αγκαλιά της δύο μικρά αγγελούδια, δύο μωράκια. Και έλεγε στο Θεούλη, σε παρακαλώ Θεούλη μου, θέλω τόσο πολύ να κάνω παιδάκια. Και ο Θεούλης τα πρώτα χρόνια δεν της έδινε παιδάκια, με τίποτα. Και εκείνη στεναχωριόταν και έλεγε, σε παρακαλώ, τα επόμενα Χριστούγεννα θέλω να τα περάσω αγκαλιά με τα μωρά μου. Και αυτή η κυρία, αγαπητά μου παιδιά, είναι παρουσιάστρια. Είναι πολύ γνωστή παρουσιάστρια. Και εργάζεται εδώ στο Σταρ. Και έχει ζήσει στη ζωή της ένα πολύ όμορφο παραμύθι. Θα μας πει πως γνώρισε το σύζυγό της, θα μας πει πως παντρεύτηκαν και θα μας πει τελικά πώς κατάφερε να αποκτήσει δύο υπέροχα μωρά. Κοντά μας, φίλες και φίλοι, η Ελένη Τσαγκά! Λοιπόν, το έκανα λίγο παιδικό το πρόλογο, αλλά έτσι μου βγήκε πιο τρυφερός. Έτσι, σ' άκουσα και συγκινήθηκα κι εγώ. Πώς ωραία τα είπες. Μωράκια σου, είναι 2 μηνών και 7 ημερών. 2 μηνών και 7 ημερών. 2 μηνών και 7 ημερών, άρα είναι ίσως τα πιο υπέροχα Χριστούγεννα της ζωής σου αυτά. Ναι, ναι. Τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, να μπούμε λίγο στο κλίμα, να καταλάβουμε πόσο πολύ παρακάλεσε το Θεούλη πάρα να πολύ της δώσει δύο παιδάκια και πώς τα κατάφερε τελικά και αμέσως μετά θα πούμε περισσότερα. Το να κάνω παιδιά ήταν ένα όνειρο ζωής για μένα. Τώρα όλη η ζωή μας είναι τα δύο μωρά μας. Το όνειρό της να γίνει μανούλα έγινε πραγματικότητα πριν από λίγους μήνες. Όταν μου έδωσαν το γιο μου στην αγκαλιά, ήταν απερίγραπτο. Και μετά από 2 λεπτά και την κόρη μου, την μπέμπα μου. Ο ερχομός των διδύμων άλλαξε την καθημερινότητά της και έδωσε ένα νέο και πιο ξεχωριστό νόημα στη ζωή της. Η γέννηση των παιδιών της ήταν για την Ελένη Τσαγκά το καλύτερο δώρο. Ο μπέμπης είναι τζόρας, σαν το μπαμπά του. Δεν κοιμάται όλη μέρα καθόλου. Είναι στο μαμού συνέχεια. Γκρινιάζει, θέλει χέρια, θέλει αυτό, θέλει να ασχολούμαστε μαζί του. Η μπέμπα μοιάζει σε μένα εδώ. Τίποτα. Να τρώει και να κοιμάται, τίποτα άλλο δεν θέλει. Η λαχτάρα της να γίνει μητέρα ήταν έντονη για εκείνη από νεαρή ηλικία. Αισθανόμουν ότι περνούσαν τα χρόνια, ότι δεν έχω παιδί και ότι πρέπει να κάνω παιδί. Και ότι δεν θα μπορώ. Έχω ακούσει απίστευτες ιστορίες, είχα μπει και στο ίντερνετ. Αυτό είναι κακό. Δεν πρέπει να μαθαίνουμε πράγματα. Όταν κατάλαβα ότι με επηρεάζει πολύ το ίντερνετ, σταμάτησα να μπαίνω και να μαθαίνω πράγματα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα την προσπάθεια να κάνω παιδί, χωρίς φάρμακα μόνη μου, με τον άντρα μου, μπήκα στο ίντερνετ και διάβασα ότι ένα 25% των γυναικών που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά είναι χωρίς πρόβλημα, αδιευκρίνιστες αιτίες. Και λέω με το μυαλό μου αυτό, ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία και αμέσως μπήκα σε αυτή την κατηγορία. Έκανε αρκετές προσπάθειες εξωσωματικής, οι οποίες δεν είχαν επιτυχία. Η απογοήτευσή της ολοένα και μεγάλωνε. Νόμιζα ότι δεν θα μπορέσω να κάνω παιδιά. Ήθελα τώρα. Χτες ήθελα παιδί. Γιατί ήθελες να γίνεις μητέρα άμεσα. Ναι, ήθελα να γίνω μητέρα.
και κατάλαβα ότι δεν αισθανόμουν καλά, ότι δεν ήμουν η Ελένη. Είχα αρχίσει να αλλοιώνομαι, να αλλοιώνω το χαρακτήρες μου. Δεν γελούσα τόσο συχνά. Δεν ήμουν όπως πριν. Είναι πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Πάρα πολύ ψυχοφθόρα. Σταματάει η ζωή σου. Είναι μονίμως η ζωή σου σε μια εκκρεμότητα. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Είσαι συνέχεια ενέσεις, φάρμακα, γιατρός, εξέταση, ξαναένεση, ξαναφάρμακα. Είναι πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία, πάρα πολύ. Έφτασε στα πρόθυρα της κατάθλιψης και ζήτησε τη βοήθεια ψυχολόγου για να καταφέρει να ξεπεράσει την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Με βοήθησε να δω τη ζωή όπως ήταν. Ας πούμε, ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή που είχα αυτούς τους ανθρώπους γύρω μου, που έχω ανθρώπους που με αγαπάνε, που μεγάλωσα σε μια πολύ ωραία οικογένεια γεμάτη αγάπη, που βρήκα τον άντρα μου, που ζούμε μέσα στην αγάπη, μέσα σε αγάπη και με βοήθησε σιγά σιγά να ξεπεράσω τη στεναχώρια μου. Ο σύζυγός της προσπαθούσε με κάθε τρόπο να της τονώσει το ηθικό και να της χαρίσει το χαμόγελο. Ήταν ταλαιπωρία και για αυτόν και του ζητώ συγγνώμη για ό,τι τράβηξε. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είμαι πολύ τυχερή που τον βρήκα. Είμαι τυχερές. Έχω πει ότι ο Θεός με αγαπάει. Μπορεί να καθυστερεί λίγο να μου δώσει καλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά στο τέλος μου τα δίνει. Στο σύζυγο δάκρυσες. Ναι, συγκινούμαι με τον Δημήτρη. Είναι πολύ αυτό που είπα στο βίντεο, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πώς τον γνώρισε το σύζυγό σου? Λοιπόν, γνωριστήκαμε όσο και αν σου κάνει εντύπωση, με προξενιό. Προξενιό μέσω φίλων, φαντάζομαι. Μέσω φίλων, ναι. Για ένα χρόνο μια κοινή μας φίλη, η Παρή Ράπτη, επέμενε να γνωριστούμε. Μου είχε πει, έχω ένα πολύ καλό παιδί να σου γνωρίσω. Είχε πει στο Δημήτρη ότι έχω μια πολύ καλή κοπέλα να σου γνωρίσω. Αλλά εμείς δεν θέλαμε. Για ένα χρόνο. Δεν θέλατε. Δεν θέλαμε. Της έλεγα, δεν θέλω να μου το γνωρίσω. Δεν θέλω να το γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι για μας αυτά. Όχι, πρέπει να το γνωρίσω, όχι πρέπει να το γνωρίσω. Τα ίδια λέει και σε εκείνον, ο οποίος επίσης δεν ήθελε. Και τελικά όμως μια μέρα ενέδωσε ο Δημήτρης. Είπε... Οι συστάσεις ποιες ήταν δηλαδή? Τι του έλεγε και τι έλεγε σε σένα? Το τι του έλεγε δεν ξέρω. Σε σένα τι σου έλεγε? Ότι είναι ένας πολύ ωραίος τύπος και είναι έτσι, θα σ' αρέσει. Και λέω τώρα, για να μου κάνει διαφήμιση και να χρειάζεται αυτός, να χρειάζεται προξενιό για να βρει γυναίκα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει, δεν μπορεί. Οπότε δεν ήθελα να το γνωρίσω. Το ίδιο σκεφτόταν και εκείνος. Λοιπόν, αλλά για να βγάλει την υποχρέωση και να ξεφύγει λίγο από την πίεσή της ο Δημήτρης, μια μέρα είπε «ΟΚ, θα της πω να βγούμε». Και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει «Γεια σου, είμαι ο Δημήτρης Τζανετάτος, ο φίλος της Παρή Ράπτη». Του λέω «Και τι θέλεις?». Μου λέει, γέλασα εγώ, γιατί μου φάνηκε αστείο που με πήρε έτσι. Μου λέει «Κοίταξε να δεις, μου είπε Παρή ότι πρέπει να σε πάρω και πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία». Επιτέλους δηλαδή, να σταματήσει η Παρή να μουρμουράει. Πες μου τι, η Παρή μου είπε ότι σου αρέσουν οι βεντάλιες. Πες μου τι χρώμα βεντάλια θες να σου φέρω, γιατί φεύγω για Ιαπωνία. Ψέματα, δεν είχε πει. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με βεντάλια. Στη γιαγιά μου θυμάμαι που είχε μία στην εκκλησία. Η μόνη μου σχέση ήταν αυτή. Η Παρή είχε πει για βεντάλια, ναι. Ή αυτό το έλεγε? Όχι, η Παρή το έλεγε. Ναι, η Παρή του το έλεγε και του λέω καλά, φέρε μου μία κόκκινη. Ναι. Πήγε στην Ιαπωνία, γύρισε μετά από μια εβδομάδα και μου λέει: Έχω τη βεντάλια σου. Πρέπει να στη δώσω. Ήταν Σάββατο πρωί. Λέω, ωραία, να μου τη δώσει. Μου λέει, πάμε για φαγητό. Λέω, δεν τρώω ποτέ το βράδυ ψέματα. Για να μην κρατήσει πολύ το ραντεβού. Ναι. Ήθελα να φύγω γρήγορα. Και του είπα, εγώ μόνο ποτό, άμα θες για ποτό και γρήγορα, γιατί έχω και λίγο πονοκέφαλο. Εγώ περίμενα ότι θα είναι ένας χοντρός, με γυαλιά, κοντός και άσχημος. Κατάλαβες. Αυτό περίμενα και λέω, να πάω για ένα ποτό, να πιω, να φύγω. Να σου πω κάτι, ούτως ή άλλως, όταν μία φίλη θέλει να μας γνωρίσει σε κάποιον και του μουρμουράει και λέει και σε εκείνον, έλα, πρέπει να την γνωρίσει, είναι καλό κορίτσι. Αισθάνεσαι ότι φαίνεσαι στον άλλον λίγο απεγνωσμένη. Ναι. Δηλαδή, λίγο ότι... Γι' αυτό.
ότι πεθαίνεις για να βρεις άντρα εδώ και τώρα και ντρέπεσαι λίγο. Όχι, δεν μας γνώρισε για να παντρευτούμε. Δεν μας γνώρισε για να παντρευτούμε. Τι θα σκέφτεται αυτός για μένα, τι ντροπή, ότι είμαι απεγνωσμένη και θέλω άντρα και ψάχνω για άντρα, ναι. Να κάνει το προξενείο. Οπότε καλά έκανες εσύ και ειδικά σιγά, στην αρχή. Σιγά-σιγά, ναι. Σιγά, λέω, σιγά. Για να φύγουμε και γρήγορα. Μου λέει να έρθω να σε πάρω από το σπίτι. Λέω, όχι, ούτε το σπίτι μου δεν ήθελα να ξέρει που είναι. Τίποτα. Του λέω, θα συναντηθούμε αλλού. Ναι. Λοιπόν, και συναντηθήκαμε. Και μόλις τον είδα, μου είπε, θα είμαι σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο τέλος πάντων. Πλησίασα εγώ με τα πόδια το αυτοκίνητο. Και μόλις τον είδα, έπαθα πλάκα. Αυτό ήταν. Αυτές είναι οι κόρες του, Δημήτρη. Α, έχει και παιδιά. Βεβαίως. Δύο γλυκύτατα κορίτσια, υπέροχα κορίτσια, που τα αγαπώ πολύ και εκείνα αγαπούν πολύ τα μωρά που ήρθαν τώρα. Και είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη γι' αυτό και πολύ τυχερή. Θέλω να μου μιλήσει λίγο γι' αυτό. Είναι πολύ ιδιαίτερη η σχέση που αναπτύσσουμε, και λέω με, γιατί και εσύ έχω ζήσει αυτή την ιστορία και μπορώ να καταλάβω. Είναι μια σχέση η οποία θέλει δουλειά. Ναι. Γιατί όταν υπάρχουν παιδιά από τον πρώτο γάμο, δεν σε πιστεύονται από την πρώτη στιγμή. Δεν θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να σε αγαπάνε. Όχι. Πρέπει την αγάπη να την κατακτήσεις. Και την καταλαβαίνουν. Και την καταλαβαίνουν αν είναι αληθινή. Έτσι. Και αν δεν είναι αληθινή, επίσης την καταλαβαίνουν. Έτσι, έτσι, έτσι. Θέλεις λίγο να μου μιλήσεις γι' αυτό. Είναι ίσως... Κοίτα, εγώ με τα παιδιά έχω μια ιδιαίτερη σχέση με όλα τα παιδιά. Μου αρέσουν, τα αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Πόσο χρονών ήταν τα κοριτσάκια όταν γνωριστήκατε, παντρευτήκατε σύντομα? Ήταν νομίζω 11 ή 12, 10 ή 11 και 6 ή 7, κάπου εκεί. Σε ηλικίες οι οποίες δεν είναι, είναι και πιο δύσκολο. Δεν είναι να πεις μωρά που δεν καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνανε πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνανε τα πάντα, ειδικά οι πιο μεγάλοι. Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή, αν δεν αγαπούσες τον πατέρα της και αν δεν αγαπούσες και τα ίδια αληθινά, δεν υπήρχε περίπτωση να σε εγκρίνει. Όχι. Εμείς είχαμε πει με τον Δημήτρη ότι όταν, εάν τα κορίτσια δεν με συμπαθήσουν, δεν με θελήσουν για γυναίκα του μπαμπά τους, δεν θα παντρευτούμε ποτέ. Αυτό ήταν συμφωνία και των δύο, και οι δύο είχαμε συμφωνήσει σε αυτό. Θα ήμασταν μαζί, αλλά δεν θα παντρευόμασταν. Γιατί δεν ήθελα εγώ με τίποτα να κάνω δυστυχισμένα δύο παιδιά. Και το ίδιο και ο παπάς του, βέβαια, που τις υπεραγαπάει τις κόρες του. Mm. Αυτό ήταν συμφωνία από την αρχή. Δεν μου λες, πώς κατάφερες να κερδίσεις την αγάπη των παιδιών. Και τι λέω, δεν προσπάθησα να κερδίσω την αγάπη τους, τα αγάπησα όμως. Τα αγάπησα, όταν τα είδα πρώτη φορά, ξετρελάθηκα με την εικόνα καταρχήν, του μπαμπά του Δημήτρη, δηλαδή, με τις κόρες του, ξετρελάθηκα. Τις αγάπησα πραγματικά, γιατί είναι πολύ καλά κορίτσια. Με αγάπησαν τα παιδιά, εισέπραξα αυτή την αγάπη, αληθινή αγάπη. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Είχα κάνει το σπίτι παιδότοπο. Κάθε Σαββατοκύριακο γινόταν εκεί, ήταν μαζεμένα. Δεν ήταν μόνο τα κορίτσια του Δημήτρη, ήταν και άλλα παιδάκια, παιδιά φίλων μου. Και περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Και τώρα περνάμε ωραία. Μάζευες όλα τα παιδιά, δηλαδή. Μάζεψα 6-7 παιδιά, τα οποία μέναν εκεί το Σαββατοκύριακο. Πάρτι κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο είχαμε αυτή την ιστορία. Μέναν εκεί, τα φρόντισες εκεί, εσύ. Ναι. Και ήσουν η ψυχή του πάρτι, από ό,τι κατάλαβα. Χορεύαμε, παιχνίδια. Τα Χριστούγεννα να στολίσουμε όλοι μαζί το δέντρο. Το Πάσχα εκδρομές με τους φίλους. Φρόντιζα να υπάρχουν πάντα παιδιά για να μην βαριούνται τα κορίτσια. Στις διακοπές μαζί επίσης, περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα πρέπει λοιπόν κανείς να ασχοληθεί πολύ με ένα παιδί πάρα και πολύ. Να του δώσει αληθινή και αγάπη. Και ξέρεις τι πρέπει να αισθανθεί το παιδί ότι το αγαπάς. Και στην αρχή αυτό υπάρχει σίγουρα πάντα μία πρώτη επιφύλαξη. Δηλαδή υπάρχει ένας... Κοίτα, στην αρχή ήμουν φίλη εγώ με τον Δημήτρη. Ναι. Και έτσι γνώρισα τα παιδιά. Δεν τα είχαμε φτιάξει ακόμα. Ναι. Ήμουν φίλη με τον Δημήτρη. Έτσι μπήκα στην παρέα κι εγώ. Είναι ίσως πιο σωστό έτσι. Ναι. Ως φίλοι. Δηλαδή να σε αποδεχτεί ένα παιδί πρώτα ως φίλη και Μπράβο. Μετά ως σύντροφο του μπαμπά. Έτσι. Ναι, είχες ρωτήσει και ψυχολόγους, είχες... Όχι, ή... αλλά... Όχι, όχι. Όχι. Και η... Βγήκαν όλα έτσι φυσικά. Όχι, τη ρώτησε, θυμάμαι, στις διακοπές την Έλλη, τη μεγάλη κόρη, που είναι πολύ γλυκά κόρη, τα λατρεύω. Και κούκλες. Ναι. Τη ρώτησε αν αγαπάει κανένα αγοράκι και μου λέει, ναι, αγαπάω τον, δεν θυμάμαι τι μου είπε. Τώρα, αν με βλέπει, Έλλη μου, σε λατρεύω και Εβίτα. Σας λατρεύω και τις δύο. Και με ρώτησε αν αγαπάει κανένα αγορά και μου είπε, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα τι μου είχε πει τότε. Μου λέει, εσύ αγαπάς κάποιον? Λέω, ναι. Μου λέει, ποιον αγαπάς?
τον ξέρω. Λέω, τον ξέρεις. Μου λέει, πώς τον λένε, λέω Δημήτρη. Και νόμιζε ότι είναι ο γιος μιας φίλης μας. Μου λέει, το Δημήτρη της Δώρας το γιο. Λέω, όχι, δεν είναι, γιατί είναι μικρός για μένα. Άλλος, πιο κοντινός. Ναι, πιο κοντινός. Όταν το κατάλαβε λοιπόν το παιδί, μου λέει, το μπαμπά αγαπάς. Λέω, ναι. Δεν αντέδρασε καθόλου, δεν είπε τίποτα. Ήταν για μια μέρα λίγο μελαγχολική. Mm. Η άλλη μικρή της το είπε και της μίκρης ότι αγαπάω τον παπά και πήγε η μικρή στη μεγάλη. Ένιωσε λίγο να την προδίδεις ότι η φίλη δεν ξέρω τι ένιωσε. Ότι η φίλη της... Μπορεί να ένιωσε αυτό, δεν ξέρω τι ένιωσε. Ναι. Απλώς δεν την ενόχλησε για μια μέρα καθόλου. Ναι. Την άφησε, ήμασταν διακοπές στη Κεφαλονιά, ήταν λίγο ναι. Το παιδί. Η μικρή ήταν, πήγε στη μεγάλη και της είπε Έλλη, η Ελένη αγαπάει τον παπά. Με χαρά η Εβίτα. Έλλη, η Ελένη αγαπάει. Και τη λέει, το ξέρουμε τώρα, το κατάλαβες. Την άλλη μέρα λοιπόν, τη είχα πει, μην το πεις όμως τον παπά, πήγε το είπε στον παπά. Να. Και του είπε, μπαμπά, η Ελένη σ' αγαπάει. Και λέει, ο μπαμπάς και εγώ την αγαπάω. Και από εκείνη την ώρα. Τελείωσε το θέμα. Ναι. Και είπαν τα παιδιά, θα παντρευτείτε, ας πούμε. Όλα θέλουν έναν τρόπο. Και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Ελπίζω μόνο να μην έχω κάνει λάθος με αυτά τα κορίτσια, γιατί νομίζω μέχρι τώρα καλά τα έχουμε πάει. Νομίζω. Τι λάθος. Δεν ξέρω, δεν θέλουν να πληγωθούν. Ποτέ τους. Λοιπόν, με φωνάζουν και εδώ και ώρα για διαφημίσεις. Και η μαμά τους είναι καλός άνθρωπος. Θέλω να περιμένεις και να τα πεις αυτά μετά τις διαφημίσεις, διότι επειδή δεν ήθελα να διακόψω αυτό που έλεγες, ουρλιάζουν, πρέκ, από πάνω ώρα τώρα. Θέλω να πω το εξής, ότι θα πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε τη συνέχεια αυτού του ωραίου παραμυθιού. Σε ρωτώ για αυτό το θέμα της προσαρμογής σε μια νέα κατάσταση των παιδιών του συζύγου σου. Δηλαδή, πώς αποδέχτηκαν εσένα, παρόλο που σε πάω αρκετά πίσω τώρα, πώς αποδέχτηκαν εσένα ως νέα σύντροφό του και πώς σε έβαλαν στη ζωή τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, δυστυχώς, ένας στους δύο γάμους διαλύονται. Έτσι είναι πάρα πολλοίς κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα. Μπορεί και άνθρωποι που να είναι και εδώ. Και που έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Βρίσκονται, μπορεί να βρεθούν, έχουν βρεθεί. Θέλω λοιπόν, επειδή εσύ από ό,τι φαίνεται λειτουργήσες με μία ψυχραιμία και με αγάπη μέσα σου. Να σου πω ποια είναι η διαφορά. Εγώ κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα έχω τον Δημήτρη δικό μου. Δεν μπορούσε να είναι δικός μου ο Δημήτρης, τελείως. Είναι δύο παιδιά στη ζωή του. Και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό το αποδέχτηκα. Και ζω με αυτό. Ξέρω ότι ο Δημήτρης αγαπάει, δεν θα πω λιγότερο ή περισσότερο από μένα τα κορίτσια, θα πω όμως ότι τα λατρεύει και αυτό το δέχομαι και νομίζω ότι είναι και το σωστό και έτσι πρέπει να είναι. Δεν διεκδικώ το Δημήτρη από τα κορίτσια, ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Δηλαδή και οι αποφάσεις που παίρνουμε, περισσότερα αποφασίζει η Έλλη ας πούμε, από ό,τι αποφασίζω εγώ πού θα πάμε, ό,τι πουν τα παιδιά. Αυτό το έχω δεχτεί και νομίζω ότι έτσι είναι το σωστό. Και ένα παραπάνω πρέπει να γίνεται έτσι, γιατί είναι παιδιά χωρισμένων γονιών. Δεν πρέπει να αισθανθούν ποτέ ότι στερούνται τον μπαμπά τους. Δηλαδή, είμαι πίσω, όσο μπορώ. Πρώτα είναι τα κορίτσια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το περάσουμε αυτό το μήνυμα. Γιατί πάρα είναι διαφορετική αγάπη, έτσι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις σχέσεις πώς δημιουργείται. Όταν ο νέος σύντροφος, συνήθως ο άντρας είναι που είναι πιο προβληματικός σε αυτές τις σχέσεις. Δηλαδή, όταν ο άντρας έχει παιδιά και η σύζυγος, η νέα δεν έχει, είναι πιο ήπια τα πράγματα. Έτσι. Αν η γυναίκα έχει παιδιά. Εκείνε, ο άντρας γίνεται πιο ανταγωνιστικός απέναντι στα παιδιά της γυναίκας. Τα παιδιά νομίζω διεκδικούν περισσότερο τη μαμά τους από ότι τον παπά τους. Πιο ακριβώς. Εύκολα θα δεχτούν μία σύντροφο δίπλα στον παπά από ένα σύντροφο δίπλα στη μαμά. Έτσι. Δεν δέχονται. Θέλουν τη μαμά δική τους. Γι' αυτό και όταν η γυναίκα έχει παιδιά από πρώτο γάμο, πάντα στη νέα της οικογένεια μπορεί λίγο να δυσκολευτεί πιο πολύ. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός ο άνθρωπος που θα διαλέξει και να έχει πολύ, πολύ αγάπη μέσα του. Ενώ οι γυναίκες πιο εύκολα δίνουν αγάπη στα παιδάκια. Ναι. Δηλαδή, ίσως το έχουμε μέσα μας, ίσως από ένστικτο. Πολύ πιο εύκολα εμείς θα δώσουμε αγάπη σε ένα παιδάκι που δεν είναι δικό μας, που δεν το έχουμε γεννήσει, παρά ένας άντρας σε ένα παιδάκι που δεν είναι δικό μας. Νομίζω ότι αν αγαπάς τον σύντροφό σου, αγαπάς και τα παιδιά του.
Δηλαδή, πώς θα μπορούσα να πω στον Δημήτρη αγαπώ, αν δεν αγαπούσα τα κορίτσια. Δεν γίνεται αυτό. Θα ήταν δυστυχισμένος. Πολύ σημαντικό. Εκτός το ότι τα αγαπάω από μόνη μου, έτσι κι αλλιώς. Είναι και καλά παιδιά. Δηλαδή, μου βγάζουν την αγάπη. Με εμπνέουν να τα αγαπήσω αυτά τα κορίτσια. Έτσι λοιπόν δεθήκατε και γίνατε μια οικογένεια. Ο άντρας σου και οι δύο κόρες του από τον πρώτο του γάμο. Σε διάκοσο πήγες να πεις ότι έχετε πολύ καλή σχέση και με τη μητέρα τους. Δεν η μητέρα τους είναι μια πολύ καλή κοπέλα. Τα μεγαλώνει πάρα πολύ σωστά μαζί με τον Δημήτρη. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Και παντρευτήκατε και άρχισε η ζωή σας να προχωρά. Δεν άρχισε να προχωράει η ζωή μας. Μόλις παντρευτήκαμε, σταμάτησε η ζωή μας στην εξωσωματική. Αυτό ήταν σταμάτησε η ζωή μας. Σταμάτησε εκεί η ζωή σας. Δυστυχώς ήταν αυτό η ζωή μας. Πόσα χρόνια είσαστε μαζί? Τρία χρόνια μέχρι να μείνω έγκυος. Δεν είναι όμως τόσα πολλά. Δεν είναι τόσα πολλά. Εγώ πρέπει να ακούσω 7 χρόνια ή 5 χρόνια. Τρία χρόνια δεν είναι κάτι. Δεν είναι τόσο φοβερό. Για μένα ήταν. Όπως είπα και στο βίντεο, είχα τρελαθεί. Τώρα που τα σκέφτομαι. Λέω, ας πούμε, ότι ήταν λάθος μεγάλο, γιατί πίεσα πολύ τον Δημήτρη, πιέστηκε, τον ζόρισε ψυχολογικά. Ήθελες να κάνεις παιδί πάση θυσία. Μπήκες στη διαδικασία να κάνεις τεστ κάθε μήνα εγκυμοσύνης? Όχι. Δεν είχες το άγχος? Όχι. Δεν είχα το πιο θέμα. Ήσουνα σε μια κατάσταση πίεσης εσωτερικής ψυχικής. Πολύ μεγάλη. Πώς αντιδρούσες, τι έκανες, πώς φερόσουν? Καταρχήν είχα χάσει το γέλιο μου. Που αυτό είναι βασικό στοιχείο του χαρακτήρα μου και τη προσωπικότητά μου και τη εμφάνισή μου και όλα. Εγώ γελάω πολύ και γελούσα από μικρή. Είχα αρχίσει να χάνω το γέλιο μου. Είχε αλλοιωθεί ο χαρακτήρας μου. Άρχισα να συμπεριφέρομαι άσχημα σε φίλες μου. Δηλαδή. Άσχημα. Δεν μάλωσα με καμία φίλη μου. Ήμουνα λίγο απότομη. Από μακρύ. Και να πω εδώ συγγνώμη στη Μαρία την Καραλή την κουμπάρα μου, που της, γιατί εκείνη τα τράβηξε όλα. Εκείνη ήξερε πολλά. Έβγαζε. Και εκείνη μου είπε να πάω ότι μήπως πρέπει να. Χρειαστώ τη βοήθεια ψυχολόγου, ας πούμε, για να το ξεπεράσω. Τη βοήθεια της επιστήμης, όπως έλεγε. Σου έβγαινε, είπες στο βίντεο ότι έφτασε στα πρόθυρα της κατάθλιψης. Ναι. Δεν με ευχαριστούσε τίποτα. Δεν ήμουν ικανοποιημένη με τίποτα. Ο άντρας μου προσπαθούσε, με πήγαινε ταξίδια, πάρτι συνέχεια, έξω συνέχεια, χωρί συνέχεια, όλα αυτά. Χαιρόμουνα, δεν μπορώ να πω ότι δεν χαιρόμουνα και περνούσα και πάρα πολύ ωραία. Αλλά πάντως στο βάθος υπήρχε αυτό το ανικανοποίητο. Ότι κάτι λείπει από τη ζωή μου και δεν το έχω. Τα έχω όλα, τα είχα όλα, όντως. Αγάπη, έρωτα, ευτυχία, ταξίδια, εκδρομές, όλα τα πάντα. Καλή δουλειά, καλούς φίλους, καλή οικογένεια, τα πάντα. Αλλά κάτι μου έλειπε. Υπήρχε ένα κενό. Είπες ότι συμβουλεύτηκες έναν άνθρωπο, ο οποίος σε βοήθησε πάρα πολύ να βρεις την πραγματική αξία τη ζωή και να αναγνωρίσεις αυτά που έχεις. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Και είδες τη ζωή, πριν καν μείνεις έγκυος, είδες τη ζωή διαφορετικά? Πολύ. Άρχισα να λειτουργώ ξανά, μετά από κάποιες συνεδρίες με την Αλεξάνδρα Καπάτου, άρχισα να λειτουργώ κανονικά όπως ήμουν πριν, μια χαρά. Μια ερωτευμένη γυναίκα με τον άντρα της περνούσε καλά. Σε πόσες συνεδρίες δηλαδή σε κατάφερε, έτσι, κυρία Καπάτου? Στην αρχή χρειαζόταν μία, κρατούσε δύο μέρες. Η χαρά και μετά ξανά. Στην επόμενη συνεδρία πάλι. Μετά, στο τέλος, νομίζω σε 6 μήνες, 7, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά ξέρεις, είναι μέρα με τη μέρα αυτό. Θέλει προσπάθεια, θέλει συνέχεια, συνέπεια. Να πηγαίνεις δηλαδή, το, να με την κοπανάς. Την έχουμε τη δήλωση, κυρία Σκαπά. Να τη δούμε. Ο σκοπός που ήρθε σε μένα η κυρία Τσαγκά είναι επειδή η διάθεσή της δεν ήταν καθόλου καλή. Είχε κατακλειστεί από έντονο άγχος και πολλά συναισθήματα κατάθλιψης. Είχε πολλές ενδείξεις κατάθλιψης. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο δεν την βοηθούσε καθόλου να λειτουργεί καλά. Την επηρέαζε πάρα πολύ. Το θέμα αυτό της απόκτησης ενός παιδιού και της αδυναμίας που υπήρχε να γίνει, να πραγματοποιηθεί, της είχε γίνει αιμονή. Ήταν το πρώτο θέμα το οποίο την απασχολούσε και τίποτα άλλο. Η βασική της ικανοποίηση και η βασική της σκέψη ήταν πώς θα μπορέσει να κατακτήσει αυτό το τεράστιο στόχο για την ίδια. Κάποια άτομα τα οποία είναι ευαίσθητα, όπως και η κυρία Τσαγκά, αυτό το είχε αναγάγει σε τεράστιο πρόβλημα και την απασχολούσε πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι την παρακολουθούσα αρκετό καιρό την κυρία Τσαγκά, γιατί ο στόχος ήταν να βελτιωθεί η εικόνα της κατάθλιψης που είχε και να μπορέσει. Με τον καιρό. Ναι, βέβαια, το αντιμετώπισε πλήρως, είναι πολύ δυνατή.
είναι εξαιρετική. Το πρόβλημα για την ίδια ήταν ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Η υπογονιμότητα που υπήρχε, δεν υπήρχε αιτιολογία, δεν είχε κάποιο θέμα, δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα το οποίο να είναι ιατρικά αποδεδειγμένο. Ανήκε στην κατηγορία της υπογονιμότητας χωρίς αιτιολογία. Έτσι. Αυτό είναι πολύ πιο άσχημο και ξέρετε, όταν πιστεύεις πάντα ότι κάποια στιγμή που θα αποφασίσεις να κάνεις ένα παιδί, το έχουμε στο τσεπάκι μας και βλέπεις ότι αυτός ο στόχος δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αντιλαμβάνεστε ότι τα συμπτώματα και τα συναισθήματά μας είναι πάρα πολλά. Υπάρχει μια πλημμυρίδα συναισθημάτων, άγχους, ανασφάλειας, αρνητισμού και τελικά το θέμα του παιδιού, το οποίο το είχαμε στην άκρη του μυαλού μας, μπαίνει πολύ μπροστά και πολλές φορές γίνεται βασανιστική επιθυμία μας να το κατακτήσουμε, το οποίο ενδεχομένως να επηρεάζει και την ικανότητά μας να τεκνοποιήσουμε. Δεν είχα από την αρχή καμία αμφιβολία ότι θα καταφέρει να αποκτήσει παιδί. Διότι ήταν ένα άτομο το οποίο ήταν αισιόδοξο, φύση αισιόδοξο άτομο, το οποίο είχε καταβληθεί από όλη αυτή την κατάσταση που τη συνέβαινε. Και πιστεύω ότι ο στόχος των συναντήσεών μας ήταν να βοηθηθεί να μπορέσει να μάθει να διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, να μην το βάλει τόσο πολύ μπροστά στη λίστα των επιθυμιών της, γιατί ήταν το μοναδικό, η μοναδική της επιθυμία, το μόνο πράγμα το οποίο δεν είχε κατακτήσει. Και αυτό της δημιουργούσε πολύ μεγάλη αγωνία και ανασφάλεια. Νομίζω ότι το πέτυχε πάρα πολύ καλά και τώρα είναι ευτυχισμένη με τα δύο της παιδάκια και πρέπει να σας πω ότι είναι από τους ανθρώπους που είχε πάντα συμπαράσταση του συζύγου της, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που της έχει σταθεί σε όλα τα πράγματα και ήταν συμπαραστάτη της όλη την πορεία και τη διαδρομή αυτή, αλλά και πάρα πολύ καλούς φίλους, οι οποίοι την αγαπούσαν και την βοηθούσαν ιδιαιτέρως. Οι φίλοι μου. Έχω πολύ καλές φίλες. Από τη στιγμή μου είπες που παντρεύτηκες, δεν ζήσατε με τον άντρα σου μέχρι να αποκτήσει παιδί. Γιατί η ζωή σου ήταν η εξωσωματική. Μίλησέ μου για αυτή τη διαδικασία. Πήκες αμέσως στη διαδικασία, παρόλο που... Αμέσως. Παρόλο που δεν είχες πρόβλημα. Όχι. Πέρασαν 3 μήνες, δεν κατάφερα να μείνω έγκυος και αμέσως πήγα στον γιατρό, ο οποίος μου είπε, δεν έχεις πρόβλημα, προσπάθησε έτσι. Εγώ δεν ήθελα να περιμένω. Γι' αυτό λέω ότι το ίντερνετ καμιά φορά και πολλή πληροφόρηση χωρίς να μπορείς να τη διαχειριστείς είναι κακό πράγμα. Εγώ δεν μπορούσα να διαχειριστώ ότι μάθαινα. Δηλαδή τι μάθαινες που δεν μπορούσες? Αυτό που είπα, ότι έμαθα ότι το 25% των γυναικών δεν μπορεί να κάνει παιδί από αδιευκρίνιστες και δεν υπάρχουν αιτίες, ας πούμε, αδιευκρίνιστες. Οπότε εσύ θεώρησες... Και λέω, είμαι μέσα σε αυτό, δεν μπορεί. Λένε, εγώ σε καταλαβαίνω. Απόλυτα. Εγώ μόλις μου είπε ο σύζυγός μου ότι θέλει να κάνουμε παιδί, και έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία να θέλω κι εγώ. Μόλις δεν έμεινα έγκυος τον πρώτο μήνα. Πανικοβλήθηκες. Έπαθα ακραίο πανικό. Ναι. Και το δεύτερο. Έμεινε στον τρίτο όμως εσύ. Έμεινα στον τρίτο, αλλά καταλαβαίνω δηλαδή όταν εγώ είχα πάθει ακραίο πανικό τον πρώτο και το δεύτερο μήνα, επειδή θεώρησα ότι κάτι έχω. Φαντάσου, αν αρχίζει και περνάει λίγο περισσότερο καιρός και θέλεις να αποκτήσεις παιδί, καταλαβαίνω δηλαδή. Μπαίνω στην ψυχολογία μιας γυναίκας. Τι θα γίνει αν δεν κάνω παιδί. Που το θέλει πολύ και αρχίζει απεγνωσμένα να ανησυχεί ότι κάτι τη συμβαίνει. Εμένα με είχε επηρεάσει και το γεγονός ότι έχουν πεθάνει τώρα 2 θείες που δεν κάναν παιδιά. Και είχαν ρίξει όλη τους την αγάπη σε μένα. Κατάλαβα. Και εγώ δεν μπορούσα να το ανταποδώσω. Όχι ότι δεν τις αγαπούσα πάρα πολύ, αλλά δεν ήμουν παιδί τους. Λες λοιπόν, σε επηρεάζει, λες είμαι σαν τις θείες μου. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω παιδί. Mm. Από τον τρίτο μήνα πήγες για εξωσωματική. Αυτό όμως, σε ένα ζευγάρι το οποίο είναι και φρέσκο και μόλις έχει παντρευτεί, αλλά εσύ το ήθελες εμείς... πολύ, πάρα πολύ. Ναι, εμείς μέναμε και μαζί πριν, ήμασταν πολλά χρόνια μαζί. Είσαστε. Ναι. Είσαστε. Οπότε, εκείνος μπήκε εύκολα στη διαδικασία. Γιατί έχω και από φίλες μου ακούσει που... Εκείνες θέλουν να πάνε να κάνουν εξωσωματική, αλλά ο σύντροφος... Ναι, είναι δύσκολο για τον σύντροφο. Ο σύντροφος δεν μπορεί, ένας άντρας δεν μπορεί να καταλάβει, καταρχήν να κατανοήσει αυτή την επιθυμία μας. Ναι. Την καταλαβαίνει ως δική μας επιθυμία. Ναι. Όπως θέλουμε, ξέρω εγώ, ένα φόρεμα, κάπως έτσι το αντιλαμβάνονται. Mm-hmm. Πόσο μάλλον ένας άντρας που έχει παιδιά. Ναι. Οπότε για τον Δημήτρη ήταν διπλό το βάρος. Όμως ποτέ δεν μου έδειξε ότι δεν θέλει. Ήταν εκεί κοντά. Θα κάνουμε ό,τι θέλεις για να είσαι εσύ καλά. Ό,τι θέλεις. Αυτό είναι ο άντρας μου. Γι' αυτό τον αγαπώ και τον λατρεύω. Ήταν λοιπόν κοντά σου σε διαρκώς, όσες φορές συμφωνούσε χρειάστηκε. Συμφωνούσε σε ό,τι, ναι, όσες φορές χρειάστηκε. Όσες φορές ότι... χρειάστηκε να προσπαθήσετε, ήταν εκεί χωρίς να σου δημιουργεί ψυχολογική πίεση. Ποτέ, δηλαδή. Ίσα-ίσα.
Ίσα-ίσα με παίρνει τηλέφωνο, αν έκανα την ένεσή μου, αν πήρα τα φαρμακά μου, πότε θα πάμε στο γιατρό, σε τι φάση είμαστε τώρα, όλα. Τα μάθαινε. Εντάξει, εγώ προσπαθούσα να μην δείχνω ότι ζορίζομαι. Έκανα και τις ενέσεις μου λίγο κρυφά, ξέρεις, να μην στεναχωριέται και εκείνος. Ήταν όλα λίγο καλυμμένα. Τις ενέσεις σου τις κάνεις εσύ, τις κάνει μια γυναίκα μόνη της? Ναι, στην αρχή όταν μου είπανε πρώτη φορά ότι πρέπει να κάνεις αυτές τις ενέσεις, λέω εγώ, ένες. Ναι. Τώρα ξέρεις, είναι παιχνιδάκι, δεν είναι τίποτα. Και πώς έμαθες ότι είσαι έγκυος? Πώς το, εσύ το έμαθες πρώτη? Όχι, δεν το έμαθα εγώ πρώτη, το έμαθα ο Δημήτρης μου, η αγάπη μου. Τον πήρε ο γιατρός? Όχι, πήγα το πρωί, έδωσα αίμα. Και του είπα, τώρα αναλαμβάνεις εσύ, γιατί εσύ είσαι ο τυχερός της παρέας, εγώ είμαι άτυχη. Λοιπόν, εσύ το αναλαμβάνεις, εσύ θα τα κάνεις όλα. Πήρε τηλέφωνο το απόγευμα, λοιπόν, στο κέντρο και είπε τι γίνεται και του είπαν ότι είμαι έγκυος και με πήρε και μου λέει, έχεις αυτές τις τιμές από την εξέταση. Λέω, και τι είναι αυτές οι τιμές? Μου λέει, είσαι έγκυος. Και κλαίγαμε και οι δύο στο τηλέφωνο. Oh, happy end. Τι γλυκό. Ναι. Ήταν συγκλονιστική στιγμή. Οπότε τώρα με τα μωρά είσαι... Σε τι κατάσταση είσαι? Είσαι από πάνω ένα δευτερόλεπτο? Ναι. Δεν θες να κοιμάσαι τα βράδια για να τα βλέπεις ότι κοιμούνται και ότι αναπνέουν? Ναι, καλά. Και τώρα έχω χαλαρώσει λίγο. Στην αρχή ήμουνα, ξέρεις, σηκωνόμουν στο κρεβάτι, πήγαινα, ξαναρχόμουν, ξαναπήγαινα, ξαναρχόμουν. Αυτό γινόταν όλη νύχτα. Υπήρξε μια κάτι στιγμή άπονε. Που να είπες ότι αχ, ρε παιδί μου, κουράστηκα? Όχι. Να σου πω, αυτό είναι βλασφημία. Θα πω για τα μωρά έτσι, ποτέ δεν θα το πω. Εύχομαι να μην βρεθώ να το πω, αλλά δεν νομίζω. Να κουραστώ από τι? Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευτυχία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Να κλαίει και να κουραστώ, να το έχω αγκαλιά. Δεν πειράζει, θα το έχω αγκαλιά. Ό,τι θέλει το παιδί. Θέλω να μιλήσουμε και με τον κύριο Πάντο. Είναι ο γιατρός σου. Είναι ο γιατρός ο οποίος κατάφερε να σε βοηθήσει, να φέρει. Είχα πάει σε άλλους γιατρούς πριν. Α, έχεις πάει πριν. Και μόλις πήγα στον Κώστα Πάντο, έμεινα έγκυο. Και η τελευταία προσπάθεια ήταν αυτή που δεν ήθελα να κάνω. Αυτή την προσπάθεια ήθελα να την κάνω ο άντρας μου. Ήθελα να σταματήσω εκεί. Γι' αυτό πήγαινα και στην κυρία Καπάτου. Ήθελα να σταματήσω, τελείωσε, δεν κάνω άλλο, δεν κάνω τίποτα. Και μου είπε ο άντρας μου άλλη μία και τελειώσαμε. Είχες αρχίσει να ταλαιπωρείσαι, ναι, από την όλη και ιστορία. Είχα και την ψυχολογική υποστήριξη και ήμουν καλά, ας πούμε. Και η τελευταία προσπάθεια, σε πληροφορώ, δεν έκανα και ό,τι μου έλεγε ο γιατρός. Μάλιστα, είχαμε κανονίσει και ένα ταξίδι με φίλους, με πολλούς φίλους. Ήμασταν 100 άτομα και πηγαίναμε ταξίδι στην Ιταλία. Και ας πούμε, φιλοξενούσαμε εμείς τον κόσμο. Και μου λέει ο άντρας μου, άμα είναι εκείνη τη μέρα να κάνουμε την εμβριομεταφορά, λέω, θα πάμε ταξίδι. Μου λέει, δεν είσαι με τα καλά σου. Λέω, εγώ δεν εκτίθεμαι στους φίλους μας. Θα πάμε ταξίδι. Αλλά ευτυχώς έτυχε και δεν. Στους φίλους το είχατε μοιραστεί? Όχι με όλους. Με τις φίλες μου. Με τις κολλητές σου μόνο το μοιραζόσουν. Μάλιστα. Ο κύριος Πάντος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Πάντος μας ακούει? Είναι στην Αυστραλία. Είναι στο εξωτερικό. Είναι στη Μελβούρνη. Αλλά έχουμε κάποιο κυνηγάει πρόβλημα. Κυνηγάει καγκουρό τώρα, μου είπε. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Καλημέρα. Τι κάνετε? Είστε στην Αυστραλία? Καλά, καλά, είναι βράδυ στη Μελβούρνη, ναι, βέβαια. Τι ώρα είναι τώρα εκεί, γιατί σας ακούω λίγο? Σας ξυπνήσαμε? Είναι μια μισή ώρα το βράδυ εδώ πέρα. Α, και πολύ ωραία. Σηκωθήκατε από το μαξιλάρι και το ζεστό σας κρεβάτι, φαντάζομαι τώρα, για να μας μιλήσετε. Γιατρέ. Εγώ νομίζω ότι είναι κάπου και διασκεδάζει, είμαι σίγουρη. Είστε κάπου και διασκεδάζετε. Είμαστε έξω με φίλους τώρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Η Ελένη Τσαγκά ήθελε να, έτσι, να πει δυο λόγια ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη χαρά που της δώσατε στη ζωή της. Ο σκοπός μας πάντα είναι να βοηθάμε όλους τους ανθρώπους και όλα τα ζευγάρια που έχουν κάποιο πρόβλημα, είτε με ένα απλό τρόπο ή με πιο σύνθετο τρόπο. Υπάρχουν μέθοδοι τώρα στα πλαίσια της εξωσωματικής που μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα ζευγάρια να ξέρουν το πρόβλημα που έχουν, να αποκτήσουν το παιδί, κάτι που είναι εύκολο για τα υπόλοιπα ζευγάρια, αλλά χρειάζονται δυστυχώς κάποια βοήθεια για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε και αυτά τα οικογόνια ζευγάρια να το καταφέρουν. Ευχαριστώ. Κύριε Πάντο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αύριο ο κύριος Πάντος είναι καλεσμένος σε μία Αυστραλέζα, η οποία έκανε 40 προσπάθειες στην Αυστραλία και δεν τα κατάφερε. Ήρθε μία φορά εδώ στο Πάντο και έκανε δίδυμα. Και αύριο θα πάει όλη η οικογένεια του κύριου Πάντου, που είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει 6 παιδιά.
ο Κώστας. Έξι παιδιά έχετε, κύριε Πάντο. Τι ωραία, τι χαρά, τι ευτυχία ζωή είναι αυτή. Έξι παιδιά από 22 μέχρι 3, νομίζω, Κώστα. Έτσι είναι, έτσι είναι, έξι παιδιά και πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Υπέροχα, υπέροχα. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Συγχαρητήρια για όλα, Κώστα, κύριε Πάντο. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Ελένη μου, ίσως να η πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη ιστορία για μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τα μωράκια σου. Δεν πρέπει να χάνουμε την πίστη και την ελπίδα. Έτσι. Πρέπει να πιστεύουμε και όταν έχουμε πίστη και υπομονή, το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα. Εσένα η δική καλά. Σου ευτυχία ολοκληρώθηκε. Να χαίρεσαι τα μωράκια σου και σε ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Υπενθυμίσω ότι την Πέμπτη γίνεται η κλήρωση για το αυτοκίνητο. Την Πέμπτη κληρώνεται το αυτοκίνητο, το Aveo της Chevrolet, αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε στην οθόνη σας. Είναι ένα αυτοκίνητο 1.400 κυβικών, το οποίο έχει έναν εξαιρετικά οικονομικό κινητήρα, διότι σας σκεφτόμαστε, μην νομίζετε ότι δεν σκεφτόμαστε. Και το γεγονός ότι όταν το πάρετε το δώρο να μπορείτε και να το χρησιμοποιήσετε. Και επίσης είναι και όλα πληρωμένα από εμάς, δηλαδή πινακίδες, εφορίες, ό,τι χρειάζεται να πληρώσει κανείς όταν παίρνει ένα αυτοκίνητο. Είναι όλα πληρωμένα από εμάς. Οι φόροι μεταβίβασης, όλα τα πάντα είναι πληρωμένα από την εκπομπή. 90 11 51 51 51 ή μέσω SMS, τα φένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54 990. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και επαναλαμβάνω ότι την Πέμπτη, στο τέλος της εκπομπής, αυτή την Πέμπτη, θα κάνουμε την κλήρωση. Θα συνεχίσουμε αργότερα. Έχουμε εδώ και πολλά παιδιά, γιατί έχουμε και μαγικά σε λίγο να δείτε. Σε λίγο, λοιπόν, ο μάγος Αγκάρα. Πρώτα όμως να χαλαρώσουμε και να γελάσουμε λίγο με την τηλεοπτική ανασκόπηση που έκανε ο Θέμος Αναστασιάδης στην εκπομπή του. Είστε τα γλυκύτερα πλάσματα της ελληνικής τηλεόρασης. Μωρό μου, σου έχουν πει ότι είσαι πανέμορφη. Ήθελα να δακρύσουν τα μάτια σου. Είναι ένας τρόπος να ξεσπάσω. Πότε θα μου δώσεις την άδεια να σε φιλήσω? Το λαμβάνω υπόψη μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλοι σας. Να είστε πάντα καλά και τον χρόνο να γιορτάζομαστε μαζί. Να κόψουμε πάλι την πίτα. No! Κόψαμε την πίτα. No! Να είστε πάντα καλά. Να κόψουμε πάλι την πίτα. No! Ξεκινάμε. Καινούρια εκπομπή. Μετά κοπεί την πίτα. Μετά κοπεί την πίτα. Με νοιάζει η Νικόλα μου σήμερα, συνέχεια να παίζω. Με ο Γκαρέζο δίπλα μου και το Χρήστο μας τονέζω, ναι. Χριστινάκη μου. Καλημέρα, Λέλη. Τι μου κάνεις? Καλά, εσύ? Ωραία κι εγώ. Τι να θυμάμαι τώρα, τι θέλω, πού ήμασταν.
Ο μόνος τρόπος που μπορείς να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση είναι μόνο η υπομονή. Με συγχωρείς, βρε Άση μου, αυτό είναι μια κουβέντα που λες. Είναι μια κουβέντα. Με την υπομονή. Είναι πολύ ωραίο όταν το λες συμβουλευτικά σε κάποιον. Ναι. Όταν το αντιμετωπίζεις όμως, φαντάζομαι, δεν είναι το ίδιο εύκολο. Όχι. Γιατί λες μέχρι πού. Όχι άχρη, παιδιά. Αν κάποιος πρέπει να κάνει άχρη, είμαι εγώ, εσείς κάντε άλλα. Πάμε στο επόμενο. Δεν μπορώ, δεν με κρατάνε τα πόδια μου. Ζαλίζομαι κιόλα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Απλά μη μου πει, τα κόκαλά μου είναι πολύ σε κατάσταση να πέσουν μόνα τους. Λοιπόν, ναι. Γιατί είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα γενικώ, που αν λίγο δεν κοιτάξει τον καθρέφτη να γελάσει με αυτό που είσαι, σε παίρνει από κάτω. Πες μου τι να βάλω στο κεφάλι μου για να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να γελάσω. Χριστέ μου! Η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Αχ, ήταν καινούριο και ήθελε το χρόνο του. Αχ, Χριστέ μου. Θέλω κοντά σου να μείνω. Αχ, θα κλάψω, παιδιά. Α, πάμε κύριε, να πούμε κανένα άλλο. Ωραία, να πούμε κανένα άλλο. Ο Κιθάνος πέθανε. Αγάπη μου. Σε παρακαλώ, Βίτσα. Μα τι ομορφιά είναι. Α, κύριε Μέκα. Δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Το χαμόγελό σου είναι ανώτερο. Δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Ήταν πάρα πολύ απότομη η μετάβασή μου σε ένα χώρο που θα είμαι συνέχεια εκεί και ξαφνικά δεν θα έχω καμία ελευθερία κινήσεων. Ευχαριστώ. Καπετανίδης με το ωραίο χαμόγελο, τον ταπερό, τα στραφτερά δόντια. Τι να κάνουμε, εμείς έχουμε αστραφτερό χαμόγελο. Το ξέρω, κύριε. Άλλοι δεν τα πάνε καλά με τους οδοντιάτρους τους. Γιατί με την οδοντόμπουρτσα. Η διαδικασία πάρα πολύ απλή. Βάζουμε μία κουταλιά από την σάλτσα γιαουρτιού, τοποθετούμε ένα καλαμάκι από το κοτόπουλο και με προσοχή τραβάμε να βγει το ξυλάκι. Έλα. Έλα. Όχι, δεν βγαίνει. Η διαδικασία πάρα πολύ απλή. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Πείσμα. Θα δοκιμάσω άλλο. Για να δω. Ούτε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Η διαδικασία πάρα πολύ απλή. Κυρίες και κύριοι, ο μάγος Σανκάρα! Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, θα εξαφανίσεις εμένα, τον εαυτό σου, αλλά καναπεδάκι απαγορεύεται να εξαφανίσεις, έτσι. Είναι το εμένα μέλλον ή τον εαυτό σου. Κανέναν από τους δύο, είμαστε και δύο αναγκοί. Να σου φέρω κανένα πολιτικό να εξαφανίσεις. Άστα, μην ανοίξω το σώμα μου. Μην μου δίνεις πάσες, θα είμαι αυστηρός και δεν θέλω. Έχω πολλούς. 300 μαζί μπορείς ή θέλεις έναν. Πρώτα πρέπει να εμφανίσουμε μυαλό. Ναι. Σε κάθε άνθρωπο, ναι, ώστε τη μεγάλη στιγμή που είναι η ώρα της ψήφου να τους έρθει να μην τους ξαναβγάλουν. Σωστό. Λοιπόν, γι' αυτό, παιδιά, προσέξτε. Με τι θα ξεκινήσουμε? Με δύο καρέκλες. Σκέτες. Θα κάτσει κάποιος εκεί. Ξεκινάμε. Ναι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, θα κάτσει κάποιος. Ναι. Περίμενε, περίμενε. Και αυτός ο κάποιος που θα κάτσει εκεί, τι θα του συμβεί? Τώρα θα χαλάσει την έκκληση. Μπορεί να γίνει και κάτι, ας πούμε, μαγικό και να αρχίσει σαν το Harry Potter να πετάει. Όχι. Γι' αυτό σταμάτησα τα παιδικά πάρτι. Λοιπόν, μετά τις διαδικασίες περισσότερα. Σε αυτές τις δύο κόκκινες καρέκλες, τι θα τους συμβεί?
Είμαστε έτοιμοι. Θα διαλέξεις εσύ. Ωραία. Βασική ερώτηση. Έχουμε δύο συγγενικά πρόσωπα. Ναι, ναι. Ενήλικα. Ναι. Οι κυρίες εκεί πίσω. Οι κυρίες, οι μαμάδες, οι μαμάδες. Ναι. Οι μαμάδες να έρθουν, οι μαμάδες. Ωραία, ωραία, έλατε. Έλατε, γέλατε. Το ζευγάρι εκεί. Αντρόγινο. Άρε, μάγε, πώς πιάνω. Έλατε πάνω. Έλατε πάνω. Και η σύζυγος. Τέλεια. Ωραία, μπορείτε να κάτσετε. Χαλαρώστε, παιδιά, χαλαρώστε. Μη σας πειράζει που σας βλέπει μισή Ελλάδα. Κοίτα εδώ, αγαπητοί. Εγώ σας αφήνω για να δούμε να απολαύσουμε. Τέλεια, απολαύστε, απολαύστε. Εκεί. Συνεχίζεις, μην μου το χαλάς, κάτσε εκεί. Ωραία, λοιπόν. Βασική αρχή της ψυχολογίας. Όταν δύο άτομα, ήσυχα άτομα, είναι... Όταν δύο άτομα είναι σε ύπνωση, έχουν τις ίδιες εμπειρίες. Βέβαια, κάποιος μπορεί να είναι σε ύπνωση ενώ τα μάτια του είναι ανοιχτά. Δεν σημαίνει πρέπει να κοιμάται. Αυτό είναι ψέματα. Λοιπόν, όνομα. Όλγα. Όλγα και. Μάνος. Μάνος. Λοιπόν, Όλγα και Μάνο. Πριν κάνω οτιδήποτε, ποιος ξέρει την ανθρώπινη αύρα. Μην πεις νερό, το κατάλαβα. Αυτό μόνο τα παιδιά το κάνουν. Δεν ξέρω. Τι είναι η αύρα. Ποιος ξέρει τι είναι η ανθρώπινη αύρα. Πες το. Είναι ένα ενεργειακό πεδίο γύρω από τον άνθρωπο ουσιαστικά. Σωστά. Λοιπόν, λίγο πιο εμπεριστατωμένα. Είναι ένα ενεργειακό πεδίο το οποίο εκτείνεται λίγα εκατοστά πάνω από το ανθρώπινο σώμα. Βέβαια, οι Ρώσοι το έχουν φωτογραφίσει με τη φωτογραφία Κυρλιάν. Φωτογραφία υψηλού ηλεκτρομαγνητικού επίπεδου που τραβάς κάποιον, είναι μαύρος και γύρω-γύρω έχει χρώματα. Όσοι βλέπαν X-Files, είχε μία εικόνα, ένα αποτύπωμα που γύρω-γύρω είχε χρώματα. Αυτή είναι η άβρα. Επίσης, την ξέρανε και οι αρχαίοι Έλληνες. Γι' αυτό υπήρχαν και κένταυροι. Τι έκαναν οι κένταυροι, κεντούσαν την άβρα. Κένταυρος. Τι χαχά, έτσι είναι, με αμφισβητής. Δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν. Θα προσπαθήσω, Όλγα και Μάνο, να αγγίξω μόνο την άβρα σας. Οπότε, Όλγα και Μάνο, όταν κλείσετε τα μάτια, και μιλάω, απευθύνομαι μόνο σε εσάς. Εντάξει, θέλω να έχετε στο νου σας την αίσθηση μόνο της αφής, του αγγίγματος. Αγγίζω μόνο την άβρα σας και θέλω μετά να σας ρωτήσω κάτι. Απλά θέλω να έχετε επίγνωση στην αίσθηση της αφής, που σημαίνει του αγγίγματος. Εντάξει. Όποιος από τους δύο ένιωσε ένα άγγιγμα, να σηκωθεί όρθιος. Πού ένιωσες άγγιγμα? Εδώ. Πού ένιωσες άγγιγμα? Πίσω στην πλάτη εδώ. Δεν σε άγγιξα. Τον άγγιξα. Όχι! Το έχεις κοιτάξει. Όχι. Τέλεια. Πρέπει. Μπορείτε να κάτσετε κάτω, δώστε σε ένα δυνατό χειροκρότημα. Μόνο σε συγγενικά άτομα και σε κατάσταση ύπνωσης. Έχω ένα φαν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω τη βοήθεια κάποιου ο οποίος είναι λίγο θαραλέος. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθεί πολύ σωστά τις οδηγίες μου. Άρα να είναι και παντρεμένος. Στιεύομαι. Λοιπόν, βοήθεια, βοήθεια. Όχι μικρά. Εσείς μόνο θα βλέπετε. Είστε επίτιμοι καλεσμένοι. Όταν βλέπω άτομα τα οποία ντρέπονται, τρελαίνομαι. Πώς σε λένε? Μάιλα. Πόπι, υποδεχτείτε όλη την Πόπι. Πόπι, τέλεια. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Πόπι, ποια είναι η αμοιβή του καλλιτέχνη? Το χειροκρότημα. Τα πάρα πολλά λεφτά. Τι μαθαίνεις τα παιδιά? Τι τα λεφτά. Η αμοιβή του καλλιτέχνη είναι... Δύο χρόνια δούλευα με τον Νόση Φακιανάκη που του έκανα την εξαφάνιση από τη σκηνή και έλεγε «Η αμοιβή του καλλιτέχνη είναι τα πάρα πολλά λεφτά». Τι δόξα. Λοιπόν, μία παραλλαγή της ρώσκης ρουλέτας. Μόνο που αντί για τέσσερα όπλα που απαγορεύονται, χρησιμοποιώ τέσσερα κουτιά. Τα τρία είναι άδεια. Το ένα κρύβει κάτι μέσα που θα αποκαλύψουμε στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να ακολουθείς πολύ προσεκτικά τις οδηγίες μου. Ναι. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάμε. Παιδιά, πείτε μου πού να στραφώ, Ακολουθώ οδηγίες. Εδώ. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν. Μάσκα μεταλλική κομμένη σε λέιζερ για να καλύπτει πλήρως το οπτικό πεδίο. Φόρεσε τη μάσκα όπως θα τη φορέσω και εγώ και πες μου αν με κάποιο τρόπο βλέπω από μέσα. Φόρεσε τη καλά. Κοίτα τους όλους μπροστά, κοίτα τους όλους, κάτω τα χέρια,
Πες μου αν βλέπεις πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Τίποτα. Και βέβαια, γιατί έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτει πλήρως την όραση. Και είναι μέταλλο, δεν είναι ύφασμα. Δείτε, καλύπτει όλο το οπτικό πεδίο. Βγάλε τη μάσκα. Ωραία, λοιπόν. Ακολουθείς πολύ προσεκτικά τις οδηγίες μου. Πάμε πίσω από τα κουτιά. Όταν θα σου ζητήσω να ανακατέψεις τα κουτιά, σε καμία περίπτωση δεν βάζεις τα χέρια μέσα. Ναι. Τα πιάνεις πάντα από τις χειρολαβές. Ναι. Εντάξει. Επίσης, κάθε κουτί έχει αριθμούς και βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα οι αριθμοί και μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Είναι μαγνητικοί και αυτά συμβαίνουν μόνο σε ζωντανές παραστάσεις. Δεν θέλω χειροκρότημα. Δεν το είπα. Οι αριθμοί βγαίνουν και μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα, θα καταλάβεις γιατί. Ναι. Ό,τι κάνεις δεν μπαίνεις μπροστά για να βλέπουν την κάθε σου κίνηση. Κάθεσαι εδώ. Εντάξει, και ακολουθείς τις οδηγίες μου και δεν θα πάει κανείς στην κόλαση. Η κόλαση είναι σαν τη Χαβάη, μόνο που είναι λίγο πιο ζεστή και με πιο οικεία πρόσωπα. Ποιος σας λέει να χειροκροτάτε? Με συγχωρείτε τώρα, δεν έχετε πιει. Όχι, γιατί χειροκροτάνε σαν σχέτα σημεία. Λοιπόν, έτοιμοι. Πολύ προσεκτικά ακολουθείς οδηγίες μου, δεν κάνεις τίποτα αν δεν καταλάβεις. Αν κάνει κάτι λάθος, διορθώστε τη. Αυτό που κάνουμε είναι λίγο ζώρικο για εκείνη. Εντάξει. Yeah. Τέλεια. Λοιπόν, θύμισε μου πάλι το όνομά σου. Πόπι, όπως είσαι πίσω από την κατασκευή, όπως είσαι, πιάσε τα κουτιά από τις χειρολαβές και άρχισε σιγά σιγά να τους αλλάζεις θέση. Πάρε το χρόνο σου, μπες στη διαδικασία, νιώσε τη διαδικασία, δεν βιαζόμαστε, αργά, σταθερά και χαλαρά. Εντάξει, ωραία. Μην μπεις μπροστά από την κατασκευή, κάτσε όπως είσαι από πίσω, σκύψε πάνω από τα κουτιά και ξεμαγνήτησε όλους τους αριθμούς. Βγάλε όλους τους αριθμούς, πάρ' τους στα χέρια σου, ανακάτεψε. Ανακάτεψε τους αριθμούς, αφού τους βγάλεις όλους, και πρόσεξε με, Πόπι, σκύψε πάνω από τα κουτιά και βάλε όποιον αριθμό θέλεις, μαγνήτησέ τον σε όποιο κουτί θέλεις, βάζοντας όλους τους αριθμούς. Αν δεν καταλαβαίνεις, τη διορθώνεται. Τώρα τι δεν κατάλαβες, μην τρελαθώ, θα βγάλω τη μάσκα. Έλα, όπου θέλεις εσύ, όπου θέλεις εσύ, έχεις ελεύθερη επιλογή. Και ανακατεύεις τα κουτιά όπως θέλεις και τα αριθμείς με όποια σειρά θέλεις. Οπότε τώρα κανείς δεν ξέρει πού κρύβεται τι, κυρίως εγώ. Απλά πες μου τη διαδικασία, Πόπι, σε τι φάση είμαστε. Και επειδή δεν μπορώ να σε δω, μίλα μου λίγο δυνατά. Ε, δεν πειράζει, απλά μαγνήτησέ το. Πρόσεξέ με, αν κάποιος αριθμός ενώ το μαγνητίζεις γύρι, ας τον έτσι, δεν πειράζει. Αρκεί να βλέπει το κοινό ποιος αριθμός είναι πιο κουτί. Πάνικ, Πόπι! Είμαστε στην τηλεόραση. Δεν πειράζει, Τατιάνα, βοήθατε, γι' αυτό είναι. Τα live show έτσι. Να βοηθήσω. Απλά ακούμπησέ το, μαγνήτησέ το, είναι πολύ απλό. Εντάξει, δεν είναι και τόσο τελευταίο. Εντάξει, ωραία, φτάσαμε, αρνείτε. Προχωράμε. Περίμενε λίγο, μπορώ να τα αλλάξω, γιατί δεν μαγνητίζεται το ένα σαν. Παιδιά, ναι, απλά κουμπάει πάρα πολύ εύκολα. Αν είναι στραβό, άστο έτσι, δεν πειράζει. Εγώ το μαγνήτησα αλλιώς. Πείτε μου σε τι φάση είμαστε. Πόπι, περιμένω μόνο εσένα να ακούσω, κανέναν άλλον, μόνο εσένα. Ωραία, φτάσαμε στην τρίτη και πιο σημαντική διαδικασία. Πρόσεξε με, θα σου ζητάω κάθε φορά να βάζεις το χέρι σου μέσα σε κάθε κουτί. Όμως, θέλω να βάζεις το χέρι σου στο κουτί που εγώ σου αριθμώ. Θα πω για παράδειγμα ένα κουτί που δεν υπάρχει, το 6. Αν πω, Πόπι, βάλει το κουτί στο νούμερο 6, θα σκύψεις, θα δεις το 6 και θα βάλεις το χέρι μέσα. Αν κάνει κάποιο λάθος, διορθώστε την. Τατιάνα, είπε το εντάξει. Τέλεια. Πόπι, βάλε το χέρι σου στο κουτί με το νούμερο 2. Σήκωσε το χέρι σου και βάλ' το μέσα στο κουτί. Πιάνεις κάτι στο 2. Ωραία, βγάλ' το 2 από μπροστά και πέτα το μέσα στο κουτί του. Πόπι, θες να αλλάξεις θέση με την Τατιάνα? Όχι, για να πάξω να μιλάω, έχει τίποτα, την αγαπάω τώρα. Αλλά... Έλα, στιεύομαι. Λοιπόν, Πόπι, βάλε το χέρι σου στο κουτί με το νούμερο
πάω δίπλα. Στο 3. Έχει κάτι μέσα το 3 μέχρι κάτω. Ωραία, βγάλ το 3 και πέτα το μέσα στο κουτί του. Θύμισε μου ποια έχουν μείνει. Ωραία, είμαστε 50-50 στο πιο σημαντικό σημείο. Για τελευταία φορά, βάλε το χέρι σου στο κουτί με το νούμερο και θέλω στον αριθμό που θα σου πω τώρα, αν βάλεις το χέρι σου και νιώσεις ότι αγγίσεις κάτι, βγάλε γρήγορα το χέρι έξω. Προτιμώ να αποτύχω παρά να πάθεις κάτι, εννοείται αυτό. Πόπισε, είσαι σίγουρη. Μην την αγχώνεις τώρα, άστινε. Πόπισε, στο τέλος σίγουρη, φτάσαμε. Θες να το κάνεις. Σίγουρα. Μια ζωή είναι αυτή. Ωραία, λοιπόν, Πόπι μου, μην ανησυχείς. Να το κάνει, Πόπι, παιδιά. Έχω καλύτερη ερώτηση. Να το κάνει Τατιάνα, παιδιά. Όχι! Λοιπόν, Πόπι μου, για τελευταία φορά, βάλε το χέρι σου. Τι είναι, δεν μίλησα, περίμενε. Στο κουτί με το νούμερο. Βοήθεια. Άστα, από διέστηση είστε. Στο ένα. Αν πιάσεις κάτι στο ένα, τράβα το χέρι έξω, μην τα ακουμπήσεις. Έχει κάτι το ένα. Το ένα, το ένα. Το χέρι, όχι το κεφάλι, το χέρι, δεν ξέρω τι κάνει. Σήκω στο χέρι και βάλ το στο ένα. Έχει κάτι το ένα, το κουτί. Τέλεια. Λοιπόν. Δεν θα αγγίξω το 4, δεν θα πειράξω το 4. Θα ανοίξεις τη λίκρα και θα δεις ότι είναι το μόνο κουτί που είχε κάτι μέσα. Δεν θα πεις όμως τι, απλά άνοιξε και δες. Μπου! Έλα, έλα, στεία μου. Μην μπεις, απλά δες. Πόπι, φώναξε δυνατά και φύγε! Τέλεια. Φώναξε δυνατά και τρέχα, Πόπι. Κράτα εδώ. Κράτα εδώ. Εδώ, εδώ, κράτα, εδώ, κράτα. Μόνο αυτό, μόνο αυτό, Πόπι, μόνο αυτό. Μπράβο. Κυρίες και κύριοι, είναι ο οροσκόπος μου. Είναι αληθινό. Πολύ αληθινό. Αληθινό είναι. Θα ξαναμιλήσεις. Είμαστε και τα δύο κρυάρια, όχι τίποτα. Πάρτο! Ένα χειροκρότημα για την Πόπι, τη γενναία Πόπι! Βέβαια, βέβαια, πρέπει να τονίσουμε, είναι περιττό να το πω, αλλά θα το πω. Παρόμοια πράγματα δεν επιχειρεί κανείς ούτε για πλάκα. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω κάποιος να πάρει κάποιον να του πει: έχω κρύψει κάτι, βάλ το χέρι σου εδώ, βάλ το χέρι σου εδώ. Δεν θα το κάνει κανείς λογικός άνθρωπος. Εμείς τα κάνουμε για σκοπό ψυχαγωγίας και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, το επόμενο μουσικό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ καλά είμαι, παιδιά. Ναι. Δεν το λέω για εσάς την παραγωγή. Καλά είμαι εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Το επόμενο κομμάτι μαγείας, δεν ξέρω αν φαίνεται, το βλέπουμε και πίσω. Ωραία. Αφορά μία τράπουλα τέσσερις άσους, μία τράπουλα τέσσερις άσους, μία χορογραφία των χεριών και ένα μοναδικό κομμάτι του Αντρέα Μποτσέλη. Το ξέρουμε? Όχι. Όχι. Στοπ. Ποιος ξέρει τη Βανδύ? Δώσε μου μουσική και πάμε. Μπορώ να κατεβωδώ? Ωραία. Μόνο και μόνο για να βλέπουν τα παιδιά. Δώσε μου λίγο ένταση στη μουσική, ευχαριστώ. Vita
vita cos'è? Tutto niente, forse neanche un perché. Con le mani lei mi viene a cercare, poi mi stringe. Έχουμε άλλες 3 ώρες μαγικά, έχουμε κλειδώσει και τις πόρτες, μην φύγετε. Οπότε... Λοιπόν, καταρχήν έχω μια πρόταση. Ναι. Δεν παίζω χαρτιά, δεν ξέρω τράπουλα. Όχι, πρέπει να άλλο το πω αυτό. Θέλω να σου πω. Μήπως πάμε μαζί στο λουτράκι να μου μοιράσει εσύ. Και γιατί στο λουτράκι, είναι χορηγός. Λοιπόν, αστεία μου, δεν έχω πάει ποτέ δεν σε καζίνο. Δεν παίζω χαρτιά, δεν με ενδιαφέρει, το κάνω μόνο για λόγους αλλά... ψυχολογίας και διασκεδάσεις. Πραγματικά, δηλαδή, αν ήθελες να παίξουμε, να είσαι συμπαίκτης μου. Γίνεται. Τελείς. Γίνεται. Εντάξει. Μπυρίμπα, ξέρεις. Ναι. Ωραία, θα τους τα πάρουμε την πρωτοχρονιά από όλους. Έχω το εξής. Έχουμε μετά ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό μαγικό. Όμως... Ένα εντυπωσιακό που δεν το δοκιμάζουν τα παιδάκια. Δηλαδή, όταν βλέπουμε το Harry Potter ως ταινία, δεν ανεβαίνουμε πάνω σε μια σκούπα να πέσουμε από τα παράθυρα. Όχι, βέβαια. Και επίσης, όταν βλέπουμε τον Bob το σουγκαράκι, όπως καταλαβαίνετε, ξέρουμε ότι εμείς δεν ζούμε στο βυθό. Μόνο ο Bob ζει στο βυθό. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε την ανάσα μας στο βυθό. Και πολλά άλλα τέτοια. Και αυτό το μαγικό που θα δείτε δεν θα το δοκιμάσουμε. Το κάνουν μόνο οι μάγοι. Ποιο άλλο. Ο Πάτρικ, ναι. Ο Πάτρικ και ο Μπομπ ζουν στο βυθό. Εμείς ξέρουμε ότι την ανάσα μας δεν την κρατάμε στο βυθό. Άρα και αυτό που θα κάνει ο μάγος Ανκάρα δεν το δοκιμάζουμε. Θα το δούμε μετά, αφού για να ετοιμαστεί θέλει λίγο χρόνο. Θα δείτε πρώτα ένα βίντεο με τους μονομάχους του MasterChef, γιατί απόψε είναι ο τελικός. Τους μονομάχους. Πάνεις κάπου και μπορεί να πας κάπου λίγο παραπάνω. Το θέλεις. Καλός ή κακός, το θέλεις. Ήρθα να δείξω τη μαγειρική μου. Να με κρίνουνε. Δύο διαγωνιζόμενοι. Τρεις κριτές. Μία παρουσιάστρια. 50.000 ευρώ. Ο μεγάλος τελικός. Άκης και Μιχάλης ή Μιχάλης και Άκης, αν προτιμάτε. Ποιος θα είναι ο νικητής? Λίγες ώρες έμειναν για τον πρώτο Έλληνα MasterChef. Μέχρι τότε όμως, ας τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Άκης Πετρετζίκης. Γεννήθηκε και μεγάλωσε Θεσσαλονίκη. Από μικρός ήθελε να γίνει επαγγελματίας μάγειρας, αν και έκανε μια μικρή στάση στη διαδρομή του, αφού σπούδασε λογιστική για χάρη της μητέρας του. Στη
στην οποία μάλλον οφείλει και την αγάπη του για τη μαγειρική. Η ίδια εργαζόταν πολλές ώρες, έτσι ο Άκης έπρεπε να μαγειρέψει. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του και αφού κάνει για ένα χρόνο την πρακτική του, το ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων ξεκινά. Άκη, πώς θα πήγες? Δεν ξέρω να σου πω αλήθεια. Πες μου, τι δεν ξέρεις. Εσύ το φτιάξες, εσύ ήσουν εκεί τρεις ώρες και παιδευόσουν. Ναι, αναλογικά με τα παιδιά που είδα τα γλυκά του, το δικό μου βγήκε πολύ ψηλό. Δεν ξέρω γιατί. Ανά 6 μήνες μετακομίζει από πόλη σε πόλη της Ελλάδας, ώστε να μάθει τοπικές συνταγές και να δοκιμάσει παραδοσιακές κουζίνες. Με ξενίζει πάρα πολύ η σάλτσα αυτή που έχεις φτιάξει. Δεν το δέχομαι αυτό που λέει ο κύριος Λουκάκος σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται μία μπεσαμέλ να υπερισχύσει τα νιόκι πατάτας. Στη συνέχεια και για τα τελευταία 2 χρόνια μετακομίζει στο Λονδίνο όπου και εργάζεται σε εστιατόριο. Το MasterChef όμως είναι η πρόκληση που αναζητούσε. Εξάλλου ένα από τα όνειρά του είναι και παρουσίαση μιας επαναστατικής, όπως λέει, εκπομπής μαγειρικής, με σκοπό να αλλάξει τον τρόπο που έχουν μάθει να μαγειρεύουν οι Έλληνες. Ευχαριστώ και συγγνώμη να δεν ακούω. Θα ακούσεις. Πρέπει να μάθεις να ακούσεις, Άκη. Εγώ όμως θα συνεχίσω να λέω ότι είσαι καλός. Η μητέρα του σε συνέντευξη στο People μίλησε για την επιλογή του γιού της να ακολουθήσει τη μαγειρική αντί της λογιστικής. Επιθυμούσε ο γιος της να έχει στα χέρια του ένα πτυχίο. Και από εκεί και πέρα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, αφού τη μαγειρική την αγαπούσε. Από τότε που τον θυμάμαι, ανακατευόταν στην κουζίνα και όταν μεγάλωσε, η αγαπημένη του συνταγή που έφτιαχνε και παρουσίαζε με περηφάνεια στο οικογενειακό μας τραπέζι ήταν οι κολοκυθοκεφτέδες της θείας του. Ο Άκης είναι ένα παιδί στο οποίο μπορείς να βασιστείς. Έχει μπέσα και ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Το μεγαλύτερο ελάττωμά του μερικές φορές είναι νευρικός. Η οικογένειά του έχει ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μια βιοτεχνία γυναικείων υποδημάτων. Ενώ έχει και μια μεγαλύτερη αδερφή, η οποία έχει τελειώσει ήδη τα οικονομικά και εργάζεται σε λογιστικό γραφείο. Σύμφωνα με φίλους του, οι οποίοι και έπαιξαν ρόλο στην αποφάση του Άκη να συμμετάσχει στο παιχνίδι, τα χαρακτηριστικά του είναι το μεγάλο του πάθος για ό,τι κάνει. Κάτι που μας λέει και ένας από τους καθηγητές του. Ήταν ένα τροπαλό παιδί, τολμηρό όμως από την άλλη. Είχε μεγάλο πάθος, προσπαθούσε πολύ, δούλευε σκληρά. Και από την αρχή φάνηκε ότι έχει κάτι ξεχωριστό. Πάντα ερωτούσε, πάντα ήθελε να κάνει διαφορετικά του πράγματα, παίρνει πρωτοβουλίες. Γενικά το ψάχνε. Ήταν ένας άνθρωπος ανήσυχος. Και σαν μαθητής πώς ήτανε? Τι λέει ο καθηγητής μαγειρικής του? Ήταν αρκετά πολύπλοκος, ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω. Αρκετά διαβασμένος και είχε πολύ καλή αντίληψη. Κάποιες φορές αργούσε στο μάτι. Αντίπαλός του για ένα ακόμα παιχνίδι, ο Μιχάλης Χαλαβρινός. Μόλις λίγο μετά το γάμο του, άφησε την κουζίνα του σπιτιού του για αυτή του MasterChef. Σκοπός του η νίκη, αν και όπως έχει δηλώσει ότι live δεν πρόκειται να τον πειράξει αν χάσει, αφού αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες ως ένα παιχνίδι. Πώς θα το κάνεις? Ετοιμάζω εδώ ένα ανανά με αχλάδι, κάτι σαν μαρμελάδα, θα είναι πιο πηχτό. Mm-hmm. Θα κάνω μια σάλτσα σοκολάτα με λίγο τσίντζερ. Ναι. Με το φουαγκρά. Λέω το πιάτο πώς θα είναι. Α, έχω ένα ζελέ με κονιάκ. Βέβαια, την προηγούμενη φορά που έκανε ζελέ δεν σου πήγε και τόσο καλά. Ο Μιχάλης παντρεύτηκε 2 μέρες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, που να φανταζόταν η γυναίκα του Χριστίνα ότι η αίτηση συμμετοχής που συμπλήρωσε η ίδια για τον σύζυγό της θα γινόταν δεχτή και δεν θα προλάβαινα να πάνε ούτε ταξίδι του μέλητος. Έτσι ο Μιχάλης αφήνει την Πτολεμαϊδα και κατευθύνεται προς την Αθήνα για να κυνηγήσει το όνειρό του. Να μαγειρέψει δίπλα σε σεφ και αν κερδίσει να δημιουργήσει με το χρηματικό έπαθλο το δικό του εστιατόριο. Η Χριστίνα που είναι έγκυος και σύντομα θα γεννήσει το πρώτο τους παιδί είναι συνεχώς δίπλα του και το στηρίζει σε όλες τις προσπάθειες.
Από μικρός ανακατευόταν με τη μαγειρική βοηθώντας τη μητέρα του. Πειραματιζόταν συνέχεια δημιουργώντας γευστικά εδέσματα, ενώ και στο σπίτι του χαίρεται να μπαίνει στην κουζίνα και να μαγειρεύει για τους συγγενείς και τους φίλους του. Αν και όπως λέει ο ίδιος, συνήθως μαγειρεύει η Χριστίνα αφού βαριέται τα απλά φαγητά, ενώ αν κάτι δεν του αρέσει, απλώς παίρνει το ρόλο του κριτή και της το λέει. Θεωρεί την ψυχραιμία το μεγάλο του όπλο. Η χαλαρότητα που βγάζει στο παιχνίδι, η ήρεμη δύναμη όπως τον αποκαλούν οι συμμετέχοντές του, είναι αυτή που πιστεύει ότι θα του δώσει τη νίκη. Βγήκε. Όχι ρε γάμο. Δεν ήθελε να βγει. Σήμερα ήταν και μια διαφορετική διαδικασία στο θέμα ότι την ώρα που είχαμε το κενό μέχρι να κρυώσει το γλυκό μας, έκανε τις βόλτες στους πάγκους, έπαιζε τα παιδιά λίγο, τις κοροϊδεύες λίγο. Έκανε απλά κάνουν μάργαρη, πήγαινε στον Άκη, πήγαινε στον Ψηλό. Ρωτούσαν πώς θα πήγες αυτό, πώς το έκανες εκείνο, τι θα κάνεις τώρα. Κάναμε τέτοια πράγματα, δηλαδή υπήρχε μια ισορροπία απίστευτη. Άγχος δεν υπάρχει. Θεωρεί ότι και μόνο που έφτασε στο τελικό είναι κερδισμένος. Ή μήπως κέρδισε. Σύντομα θα ξέρουμε. Λοιπόν. Κάψε τώρα, παιδί. Χαλαρά είμαστε. Τώρα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Κλεινόμαστε ποτέ μέσα σε ντουλάπες, κλειδωνόμαστε ποτέ? Όχι! Το ξέρουμε όλοι αυτό. Γιατί δεν κλεινόμαστε ποτέ στην ντουλάπα? Γιατί? Κλειδωνόμαστε ποτέ κάπου αλλού? Σε μπαούλο? Όχι! Σε βαρέλι? Όχι! Άρα το ξέρουμε. Ο μάγος Ανκάρα που θα το κάνει τώρα θα κάνει ένα μαγικό που εμείς ξέρουμε ότι ποτέ δεν θα το δοκιμάσουμε, έτσι? Τουλάχιστον κανένας λογικός άνθρωπος. Κανένας λογικός άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα βαρέλι. Το οποίο είναι γεμάτο με νερό. Είχε κρασί, αλλά το βγάλαμε και βάλαμε νερό. Τι μόνο. Σε κρασί θα μεθύσω. Είναι ένα βαρέλι γεμάτο με νερό. Το βλέπετε πίσω, να το δώσουμε πίσω και στην οθόνη για να το δει και το κοινό μας. Θα σηκωθούν βέβαια άτομα μετά να το ελέγξουν. Απλά... Α, θα έρθουν να το δουν. Βέβαια, εννοείται. Το θέμα είναι... βλέπετε πίσω στην οθόνη το βαρέλι που έχει μέσα νερό. Να το. Θα έρθουν μετά και κάποιοι να το ελέγξουν. Θα κάνει ένα καταπληκτικό μαγικό σε λίγο, έτσι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, μετά τις διαφημίσεις, θα μπει μέσα στο βαρέλι με το νερό και θα εξαφανιστεί, σαν το Χάρι Πότερ. Νομίζω ότι βλέπουμε δεν κάνουμε. Είναι καθαρά για λόγους ψυχαγωγίας. Είχαμε κανένα πρόστιμο τώρα δε τηλεοπτικό. Πάλι ακούστηκες. Λοιπόν, βοήθεια. Θέλω κάποιον ο οποίος θα ελέγξει διεξοδικά όλες τις καταστάσεις. Τις χειροπέδες, το βαρέλι, τα λουκέτα, τα πάντα. Θέλω στο μυαλό σας ότι κάνουμε να είναι ξεκάθαρο. Μην κρύβει κάποια υποψία. Μάνο, εντάξει, ωραία. Μάνο, έλα. Ο μόνος λόγος είναι γιατί είσαι ο μόνος μεγάλος σε ηλικία άντρας, γιατί είναι παιδιά και δεν θέλω να γίνει κάτι κακό. Λοιπόν, Μάνο, περίμενε. Πρώτον, όπως είσαι, έλα εδώ, μην πατήσεις τα νερά, έλα δίπλα μου, μπες μέσα. Θέλω να δεις πολύ προσεκτικά τα λουκέτα. Δες τα λουκέτα, είναι ανοξίδωτα. Κλείστα, άνοιξε τα πολλές φορές, να δεις ότι είναι απλά λουκέτα, δεν κρύβουν κάτι ύποπτο. Ωραία, τέλεια. Και το άλλο. Οκ. Λοιπόν, βγάζω τα κλειδιά, θα τα έχει ο συνεργάτης μου, ώστε αν συμβεί κάτι και ξεπεράσω το όριο που μπορώ να μείνω μέσα στο νερό, να επέμβουνε, μη συμβεί κάτι μοιραίο, κανείς δεν θα το θέλε. Ωραία, κράτα. Οκ, κράτησε και αυτό. Και οι χειροπέδες που θα δεθώ. Εσύ θα ακολουθήσεις όλη τη διαδικασία. Εσύ θα με δέσεις, εσύ θα με κλειδώσεις. Κράτησε. Εκεί. Σκοπός μου είναι ο εξής. Το βαρέλι είναι γεμάτο με νερό, που σημαίνει ότι όταν μπούμε στο βαρέλι, θα το δείτε και από το monitor, το νερό θα ξεχυλήσει, που σημαίνει ότι είμαι μέσα με κρατημένη αναπνοή και δεμένος. Θα πρέπει να καταφέρω να βγω. Πολύ βασικό.
Δεν θέλω να τρομάξετε, απλά να το δείτε σαν μορφή διασκέδασης. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τι είναι αυτό το μυρολατρικό? Γρήγορα σε ένα βίντεο, παρακαλώ. Βίντεο, βίντεο. Πάμε σε βίντεο, πάμε σε βίντεο. Μια ανάσα πριν το μεγάλο τελικό του MasterChef, 20 διαγωνιζόμενοι επέστρεψαν στο παιχνίδι και οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Τι έγινε? Μια χαρά. Και να με... Είδα πως είναι το ανάποδο. Εγώ είχα συνηθίσει να είμαι από εκεί, είχα συνηθίσει να κρίνω, να λέω, να τους δίνω συμβουλές και ξαφνικά είμαι από εδώ. Γιάννη. Δημήτρη, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην κουζίνα του MasterChef. Οι κριτές πήραν θέση στις κουζίνες και άνοιξαν τα κουτιά τους. Ανοίξτε το κουτί του MasterChef τώρα. Ήταν περίεργο όταν άκουσα την Ευγενία να λέει ανοίξτε το κουτί τώρα. Γιατί
δεν το έχω ξανακάνει. Τώρα χτύπα και λίγο η καρδιά, γιατί ήθελα να δω τι έχει μέσα το κουτί. Οι δύο φιναλίς κλήθηκαν να κρίνουν τα φαγητά του Λευτέρη Λαζάρου, του Δημήτρη Σκαρμούτσου και του Γιάννη Λουκάκου. Αλλά ο μοναδικός τρόπος για να πάρουμε το αίμα μας πίσω είναι αυτός. Να μπορέσω να κάνω κι εγώ τον κριτή για μια φορά απέναντί σας. Για να μάθετε τι είστε βερίκοκο. Μια πολύ πολύτιμη εμπειρία. Απλά και για το γεγονός ότι κάναμε αυτή την εκπομπή στην τηλεόραση, γιατί δεν σου δίνεται ευκαιρία κάθε μέρα να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εμάς μας έχουν ρωτήσει οι υπεύθυνοι του Μέγκα αν θέλουμε να λάβουμε μέρος στα συγκεκριμένα project που ίσως ακολουθήσουν. Θέλετε, τα project ποια είναι το MasterChef 2 και το MasterChef Junior για τα παιδιά? Σωστά, σωστά. Έχετε επιλέξει κάποιον από τα παιδιά να συνεργαστεί εδώ μαζί σας? Έχω επιλέξει, ναι. Ποιον? Δεν κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Θα συνεργαστεί μαζί μου ο Ηρεμίας προς το παρόν και εύχομαι να υπάρξουν κι άλλοι, να μπορεί να υπάρξει θέση. Τι ακριβώς θα κάνει ο Ηρεμίας? Θα είναι αρχάριος μάγειρας μέσα στην κουζίνα. Αυτό που πρέπει να κάνει. Τι είναι αυτό? Τίποτα. Άμα δεν με κρίνετε καλά, θα δούμε. Προσπάθησα κι εγώ να του ψαρώσω λίγο για να είναι ηρεμή. Μήπως είναι ρε, για να κόψω το μουσκάρι? Μου ρίχνει την ατάκα ο Μιχάλης ότι είναι και καλά για να κόψουμε το μασχάρι. Και λέω τώρα να τον βουτήξω ή να μην τον βουτήξω, αλλά δεν τον βουτάω. Γιατί λέω άσε να μιλήσει το πιάτο από μόνο του. Η εικόνα δεν είναι κάτι που περιμέναμε από εσάς τουλάχιστον. Συγγνώμη, είδες τις άλλες εικόνες? Δεν ξέρω αν είδατε εσείς τις άλλες εικόνες. Εγώ τις είδα. Να προσπαθείτε να γίνετε καλύτερος με τα δικά σας πιάτα, όχι χαμηλώνοντας τα πιάτα των αλλών. Είναι κανόνας αυτό. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό το παιχνίδι, αυτό το reality, αν σας άλλαξε τη ζωή. Όχι βέβαια, δεν είναι κάποια δουλειά 40 χρόνια αυτή. Τη δουλειά μου έκανα σε αυτό το παιχνίδι. Και γι' αυτό και βγήκε και ωραία, γιατί όλοι νομίζω τη δουλειά μας κάναμε. Και πήγε μια χαρά. Γεια σας. Οπα. Με 5 ευρώ. Εντάξει μας, έτσι γίνεται δουλειά με 5 ευρώ. Ταλιράκι. Ταλιράκι, παιδιά. Ούτε και καφέ. Ταλιράκι. Βρείτε ότι το πρόσωπο που κέρδισε ήταν το καλύτερο. Καταρχήν εγώ... Είναι ο MasterChef. Εγώ δεν μπορώ να αποκαλύψω, όπως καταλαβαίνετε, ποιος κέρδισε. Αλλά και οι 10 φιναλίστ, όχι οι 2 ή 3, και οι 10 φιναλίστ ήταν εξαιρετικά παιδιά. Γιατί και το, όλο το παιχνίδι αυτό στηρίχτηκε σε καλούς χαρακτήρες. Και το πετύχαμε. Η Ευγενία Μανολίδου μίλησε για την εμπειρία της στο MasterChef αλλά και για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. Θα ξεκουραστώ με τα παιδιά μου και την οικογένειά μου στο σπίτι. Και θα εφαρμόσω όλα τα μαγειρικά κόλπα που έχω μάθει όλο αυτόν τον καιρό. Μάλιστα. Οπότε, επειδή εσείς κάνετε συμφωνίες με προγράμματα, όπως είπατε, και όχι με κανάλια, να υποθέσω ότι έχουν προχωρήσει συζητήσεις με τον Αντένα? Όχι, δεν έχουμε προχωρήσει. Σε ποιο επίπεδο είναι? Ακούστε, τώρα έχουμε πει, θα τελειώσουμε το MasterChef πρώτα, θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και από τη νέα χρονιά, ό,τι είναι να γίνει, θα το μάθετε πολύ σύντομα. Αυτό που θα περάσετε, θα το θυμάστε για πολύ καιρό. Βεβαίως και ανησυχώ, βεβαίως. Ανησυχώ πάρα πολύ όπως όλος ο κόσμος. Αλλά πιο πολύ ανησυχώ να αφήσω πάλι την οικογένειά μου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την παρουσία μου. Γιατί σίγουρα η οικογένειά μου με χρειάζεται πολύ περισσότερο. Οπότε, δεδομένου ότι έχω κάνει 3 προγράμματα σχεδόν απανωτά, το Ταλέντο, το Dancing with the Stars και το MasterChef, που ήταν όλα μαζί, νομίζω ότι πλέον τους οφείλω λιγάκι χωρίς άλλες, βάση περιπτώσει, προτεραιότητες, να είμαι... Αν μη τι άλλο για την περίοδο των γιορτών κοντά. Σημαίνει ότι μπορεί δηλαδή να μην κάνετε τίποτα αυτό το διάστημα που έρχεται? Ναι, μπορεί, γιατί όχι. Μάλιστα. Υπάρχουν τον τελευταίο καιρό κάποια δημοσιεύματα, κυρίως σε blog, που λένε ότι το MasterChef 2 θα μπορούσε να πάει και χωρίς παρουσιάστρια. Και αυτό. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί το MasterChef 2 στο εξωτερικό, το έχω ξαναπεί, δεν έχει παρουσιάστρια. Γίνεται με ένα σπικάζ και τους κριτές. Οπότε βεβαίως θα μπορούσε και να πάει. Η Ευγενία ως τηλεοπτικό πρόσωπο είναι εντυπωσιακά καλή. Σοβαρά, μιλώντας καθαρά τηλεοπτικά, έχει καταφέρει να αναλάβει τελείως διαφορετικούς ρόλους και να ανταπεξέλθει αυτούς πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήταν τελείως διαφορετικός ο ρόλος στη Στιγμή της Αλήθειας, τελείως διαφορετικός στο Ελλάδα's Talent, τελείως διαφορετικός στο Dancing και τελείως διαφορετικός στο MasterChef. Αποδεικνύει δηλαδή ότι έχει ένα πολυσχηδές τηλεοπτικό ταλέντο, μπορεί να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Την είδαμε... Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει καλά. Την επηρεάζεται? Όσο επηρεάζει ένα σύζυγο τον άλλον, τα συζητάμε όλα από αυτήν την έννοια. Αλλά επί της ουσίας, ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει καλά.
Και νομίζω η επιτυχία την οποία έχει δεν είναι τυχαία, αλλά είναι προϊόν πολύ σκληρή δουλειά. Λίγο πριν το μαγειρικό ταξίδι φτάσει στο τέλος του, 20 διαγωνιζόμενοι μαζί με την Ευγενία και τους κριτές θυμήθηκαν τις καλύτερες στιγμές του παιχνιδιού. Το ταξίδι στο MasterChef τελείωσε. Το ταξίδι στη μαγειρική και στην κουζίνα δεν τελειώνει ποτέ. Τελικά αυτό είναι που μετράει, Αντώνη. Να κάνει ένας εραστέχνης τόσο μεγάλα βήματα σημαίνει ότι πραγματικά έχεις αγάπη μέσα σου. Ήταν ό,τι καλύτερο για μας που σε είχαμε κοντά μας. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έδωσες. Καλό δρόμο. Τα συναισθήματα εναλλάσσονταν και η συγκίνηση διαδέχθηκε τη χαρά. Τον Άκη και τον Μιχάλη. Ας νικήσει ο καλύτερος. Στη δουλειά της χαρδιάς. Απόψε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος τελικός του MasterChef. Θα τον παρακολουθήσουμε όλοι και αύριο εδώ στην εκπομπή θα έρθουν πάρα πολλοί από τους διαγωνιζόμενους του MasterChef και θα μαγειρέψουμε εδώ. Θα κάνουμε και διαγωνισμό που αξίζει να τον ζεις και να τον δεις. Και λέω να ταξιδέψουμε λίγο στην Αράχοβα, γιατί σε λίγο θα έρθει πάλι ο μάγος Σανκάρα να μας μιλήσει για το μαγικό, να φορέσει τώρα του ρηχά, γιατί είναι βρεμένος και δεν μπορούσε να βγει εδώ με τα νερά. Και να πάμε ένα ταξίδι στην Αράχοβα να δούμε ωραία σαλέ. Λίγες μέρες πριν μπει το νέο έτος και ξεκινήσει το πρωτοχρονιάτικο γλέντι, εμείς επισκεφθήκαμε τον πιο δημοφιλή χειμερινό προορισμό, τον Παρνασσό, όπου και συγκεντρώνει την ακτινοβολία και το μύθο του πιο γνωστού χειμερινού θέρετρου της χώρας. Στο πιο κοσμοπολίτη κορινό μέρος της Ελλάδας, εμείς επιλέξαμε κάποια από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία και σας τα παρουσιάζουμε. Πρώτη μας τάση, το ξενοδοχειακό συγκρότημα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1300 μέτρων μέσα στο ελαιτόδασος του Παρνασσού και απέχει μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Χρόνια πολλά και καλά. Ελάτε να σας δείξουμε λίγο τους χώρους, μπορούμε να περάσουμε στο μπαρ. Είναι όλο εξολοκλήρωμα από εντυπωσιακή στέγη όλο το κεντρικό κτίριο. Είμαστε στο μπαρ του ξενοδοχείου. Εδώ οι πελάτες μας μπορούν να απολαύσουν ένα καφέ, ένα ζεστό ρυθμό δίπλα στο τζάκι. Λοιπόν, το κεντρικό κτίριο είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από πέτρα και ξύλο. Εδώ οι πελάτες μας μπορούν να απολαύσουν ένα ζεστό ρόφημα με την παρέα τους στο τζάκι και παράλληλα να βλέπουν αυτή την υπέροχη θέα έξω, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του αλατοδάσου, το Παρνασσό, σε υψόμετρο 1300 μέτρων. Και η φύση εδώ που σε βοηθάει να χαλαρώσεις. Santa baby, there's something I really do. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε είμαστε στη βεράντα του κεντρικού κτηρίου και βλέπουμε η φύση είναι μοναδική, μπορεί κάποιος να απολαύσει τον καιρό, το επιτρέπει όλο τον χρόνο γιατί το ξενοδοχείο δουλεύει 12 μήνες το χρόνο και μπορεί να απολαύσει από εδώ να πιει τον καφέ του στην εξωτερική εδώ βεράντα μέσα πραγματικά μέσα στο δάσος του Παρνασσού. Στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε μπορούν οι επισκέπτες μας, όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει, όταν θέλουν να χαλαρώσουν, να πιούν το ποτό τους, να παίξουν μια παρτίδα μπιλιάρδο και να νιώσουν και να γίνουν πάλι παιδιά. It's Christmas time. Ιδιαίτερα αγαπημένος χώρος για τους πελάτες μας είναι αυτός ο χώρος της επιβλητικής πισίνας, τον οποίο κάνουν χρήση, είναι η θερμενόμενη πισίνα και εδώ μπορούν να διασκεδάσουν και οι μικροί και οι μεγάλοι, πάντα το βλέποντας αυτή τη μοναδική θέα που η φύση μας προσφέρει. Όλα τα σπίτια που έχουμε στο ξενοδοχείο είναι 39 στον αριθμό. Μπορούν να φιλοξενήσουν από 4-6 άτομα. Είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένα από ξύλο, όπως θα διαπιστώσετε, και είναι πολύ προσεγμένα και διακοσμημένα με μεράκι μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Τα τετραγωνικά είναι 70 από το πιο μικρό μέχρι 140 το μεγαλύτερο. Όλα διαθέτουν τζάκι, κουσίνα.
Εδώ βλέπουμε σε ένα σπίτι, τα ξύλινα σπίτια που έχει το ξενοδοχείο. Απευθυνόμαστε κυρίως σε οικογένειες αλλά σε όλους. Όπως θα δείτε, είναι όπως και όλο το κεντρικό και όλοι οι χώροι που είδαμε νωρίτερα, είναι όλοι φτιαγμένοι με μεράκι και με απόλυτα φυσικά υλικά. Όπως θα διαπιστώσετε, ολόκληρο το σπίτι είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από κορμούς δέντρων, ολόκληρους όπως βλέπετε, όλη η τοιχοποιία. Και έχει τη ζεστασιά που μπορεί να προσφέρει το ξύλο. Αρκετά από τα σπίτια διαθέτουν σοφίτα, ιδιαίτερα αγαπημένος χώρος για τους μικρούς φίλους. Δεύτερη μας στάση, το ξενοδοχείο των πρωταθλητών, όπου το κλασικό συναντά το σύγχρονο και μαζί αποθεώνουν την πολυτέλεια. Έχουμε κάνει μια μικρογραφία γενικώς Σαράχοβας, γι' αυτό τα δωμάτια μας είναι εξωτερικά και είναι σαν σπιτάκια. Εδώ θα σας παρουσιάσουμε μία από τις σουίτες μας, μία από τα 23 δωμάτια μας. Όλα είναι με τζάκι. Το συγκεκριμένο είναι το αγαπημένο υπουργών, ηθοποιών, ακόμα και στάρ του Hollywood. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με τζάκι, μπανιέρες αερομασάζ. Όλα έχουν θέα, μπαλκόνια και όλα είναι εισάξια εξοπλισμένα. Η πισίνα μας είναι 23 μέτρα μήκος, θερμενόμενη, με θέα την Αράχοβα. Είναι η αγαπημένη των παιδιών και των μεγάλων φυσικά που ακολουθούν τα παιδάκια. Είναι πολύ καλή για χαλάρωση μετά το σκι και γενικώς για όσους έχουν έρθει να χαλαρώσουν στο χώρο μας. Εδώ είναι η σάουνα μας, είναι στο χώρο του σπα, ένα αγαπημένο χώρο των γυναικών και κάτι ιδιαίτερο που έχει η σάουνα μας είναι γυάλινη. Δεν είναι κλειστοφοβική για τις γυναίκες που θέλουν να νιώθουν πιο άνετες. Συνεχίζουμε δίπλα, είναι χαμάμ, υπάρχουν δύο χαμάμ με χρωματοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, τσακούζι, 6 θέσεων με 60 τζετ μέσα, πολύ δυνατό και ο χώρος του μασάζ. Η σπεσιαλιτέ μας είναι κοτόπουλο γεμιστό με πράσινο φιστίκι, μπέικον και λιαστή ντομάτα με πουρέ πατάτας. Έχουμε πανδεσία πράσινης σαλάτας με ανάμεικτες χειμερινές σαλάτες. Χοιρινή μοσχαρίσια γάλακτος γεμιστή με μανιτάρια άγρια και τυρί, φορμαέλα. Σταμναγκάθι σαλάτα με ρόκα, λιαστή ντομάτα, καρύδια και ρόδια, χειμερινή σαλάτα. Πρόποδος του Παρνασσού, ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος μας καλωσόρισε στο σπίτι του, το οποίο είναι διαμορφωμένο σε πιο παραδοσιακούς ρυθμούς, διαθέτει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και μας παρουσίασε τον αυθεντικό τρόπο διασκέδασης. Καλώς τα παιδιά! Καλωσορίσατε ένα παλιό παραδοσιακό σπίτι. Εδώ παιδιά τώρα περνάτε σαλόνι, τραπεζαρία. Ό,τι θέλετε, όπως θέλετε, πέστε το. Βλέπετε εδώ έχουμε παρέτσα τα όργανα. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να δείτε πού πάμε και αλλάζουμε εμείς εδώ. Εδώ ένα δωματιάκι. Μεγάλωσα δυο το παιδάκι μου εδώ μέσα όταν ερχόμαστε στο χωριό. Δυο κρεβατάκια, δεν είναι μεγάλο το σπίτι, έχει δυο κρεβατοκάμαρες. Όλα τα πράγματα προσπαθούμε να παραδοσιακά εδώ, να μην χαλάμε το στυλ του χωριού. Εδώ, παιδιά, είναι το δικό μου το δωματιάκι. Τα καναπεδάκια μας. Ο Οντάς που λέγανε παλιά στα σπίτια. Αυτός είναι ο Οντάς εδώ. Αυτό ήταν ένα παλιό μαγκάλι, θα το λέγαμε έτσι. Αυτά, βέβαια, δεν χρησιμοποιούνται τώρα, αυτός εμείς που τα ξέρουμε.
εξυπηρετούσε παλιά, τώρα απλώς το έχουμε διακοσμητικό, δεν κάνει τίποτα. Θα σε πάω και αν χρειαστεί από πουθενά να αποδράσω, θα σε πάρω μαζί μου. Ωραία. Μέτρο των αποδράσεων βλέπω. Είμαι η χαρά, η λύση του πάσαρε. Όχι, αστειευόμαστε, εντάξει. Ναι. Θέλεις λίγο να μας πεις πριν σε αποχαιρετήσουμε, πού εμφανίζεσαι, διότι μας έδειξε ένα πολύ μικρό δείγμα της δουλειάς του. Αυτά τα μαγικά που ποτέ δεν τα δοκιμάζουν τα παιδιά. Μας έδειξε ένα μικρό δείγμα της δουλειάς του, όμως μπορείτε να τον παρακολουθήσετε πού? Είμαι με Νίκο Κουρκούλη και Έλλη Κελεκίδου. Κάνεις τέτοια με βαρέλια και τέτοια? Όχι, δεν κάνουμε τέτοια. Εμφανίζω την Κελεκίδου στη σκηνή. Τι λες? Είναι μια κορνίζα, ζωγραφίζει, ναι, με σπρέι και βγαίνει από μέσα από τη ζωγραφιά. Έλλη Κελεκίδου. Και επίσης γυάλινο μουσικό θέατρο στην παιδική παράσταση. Δεν κάνουμε τέτοια, είναι πιο παιδικό. Τι το πρόγραμμα. Έχετε δηλαδή εκεί? Τα πρωινά έρχονται, ναι, τα σχολεία, τα δημοτικά και βλέπουν την παιδική παράσταση. Μάλιστα. Και είμαι μέρος αυτής. Και κάθε Κυριακή είναι και για το κοινό. Πολύ ωραία. Οπότε τα σχολεία στο έρχονται. Στο γυάλινο θέατρο δηλαδή μπορούν να δουν τη συνέχεια. Βέβαια, όχι αυτή. Όχι, αυτό τι άλλο πια. Όχι, πόσο πια. Πιο μορουδίστικα, κουνελάκια και τέτοια βλέπουμε. Όχι, όχι, ούτε τέτοια. Ποτέ δεν έκανα. Όχι, τι. Εκτός από το Σκορπιό, ποτέ δεν έκανα μαγικά με ζώα γιατί τα λεπορούν τα ζώα. Ωραία, τι κάνεις δηλαδή εκεί, τι θα δουν τα παιδιά? Δεν το λέω, θα έρθουν να δουν, να τους καλώσουμε την έκπληξη. Εντάξει λοιπόν. Θα πάτε στο γυάλινο μουσικό θέατρο να δείτε τις εκπλήξεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Εγώ θα ευχαριστήσω πολύ τα παιδιά. Θα τα αποχαιρετήσω εδώ, γιατί μετά έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι μια είδηση σημερινή. Που λέω, επειδή διασκεδάσαμε σήμερα, να μην παρουσιάσουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι και το καλύτερο για μικρά παιδιά. Γιατί ούτως ή άλλως στο σπίτι, όταν είναι με τη μαμά, μπορεί η μαμά να αλλάξει κανάλι, ενώ εδώ δεν γίνεται. Θα βγείτε έξω, έχουμε ωραία πορτοκαλάδα και τυροπιτάκια και θα με αφήσετε εδώ μόνη μου στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, μετά ένα ακόμα θέμα. Μία είδηση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο έγινε γνωστή γύρω στη μία το μεσημέρι. Τραγικό θάνατο βρήκε από ένοπλο μία μητέρα δύο παιδιών μπροστά στα μάτια των παιδιών της μέσα στο σπίτι της στην Καλυθέα. Ο Τάσος Καλυγάς βρίσκεται στην περιοχή και έχει να μας πει περισσότερα. Τάσο. Καλησπέρα, Τατιάνα. Λοιπόν, αγροφωνικό σημειώθηκε σήμερα στο 12 το μεσημέρι με θύμα μια 35χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, όταν άγνωστος έβαλε μέσα στο σπίτι και υπό την απειλή, με την απειλή όπλου πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι την άτυχη μητέρα. Μπροστά, μάλιστα, στα έντρωμα μάτια του 4χρονου κοριτσιού. Σύμφωνα με πληροφορίες και από την αστυνομία, το 4χρονο κορίτσι άνοιξε την πόρτα αφού ο άγνωστος δράστης χτύπησε το κουδούνι και φορούσε μια κουκούλα, και αυτή είναι βέβαια η μοναδική μαρτυρία που υπάρχει, και ο μοναδικός μάρτυρας που υπάρχει σύμφωνα με την αστυνομία είναι το ίδιο το 4χρονο κοριτσάκι, που το μοναδικό που μπόρεσε να πει βέβαια ήταν ότι είδα έναν μασκαρά. Άνοιξε λοιπόν, πέταξε κάτω το κοριτσάκι και πυροβόλησε στη συνέχεια την άτυχη μητέρα στο κεφάλι. Ήρθε βέβαια ιατροδικαστής στο σημείο. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό, με την νεκροψία που έγινε εδώ, είχε διαπερές τραύμα στο κεφάλι. Βέβαια, περαιτέρω πληροφορίες θα ξέρουμε στη συνέχεια, σε λίγες μέρες, όταν ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή. Οι μαρτυρίες βέβαια εδώ της περιοχής λένε ότι ήταν μια φιλήσυχη οικογένεια. Η μητέρα δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα στην περιοχή και ζούσε πολλά χρόνια. Μάλιστα, η πολυκατοικία, διότι έγινε στον τρίτο όροφο μέσα στο σπίτι, η πολυκατοικία ήταν οικογενειακή, δηλαδή από κάτω μέναν τα πεθερικά της άτυχης μητέρας. Και εκείνη την ώρα, βέβαια, ο σύζυγος δεν βρισκόταν στο σπίτι, ήταν στη δουλειά του και ενημερώθηκε βέβαια από τους οικείους του. Δίπλα μας έχουμε έναν κάτοικο,
είναι γείτονας πολλά χρόνια, ακριβώς απέναντι από το σπίτι, ο οποίος βέβαια μπορεί να μας δώσει την εικόνα πολύ περισσότερο από εμάς, ποια ήταν αυτή η οικογένεια και τι ακριβώς έγινε εδώ στην περιοχή. Είναι ο κύριος Παύλου, λοιπόν. Κύριε Παύλου. Ναι, εγώ μένω ακριβώς απέναντι από το σημάν που έγινε το περιστατικό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ ήσυχη οικογένεια. Δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα στην περιοχή. Εργατική οικογένεια και αυτό το πράγμα που έχω να πω είναι το εξής. Ότι αν τέτοια περιστατικά συμβαίνουν 12 η ώρα το μεσημέρι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε πολύ ανασφαλείς σε αυτή την πόλη που ζούμε. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Το μόνο που έχω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε αυτό το περιστατικό δεν πρόκειται περί ανθρώπου. Δεν πρόκειται περί ανθρώπου, πρόκειται περί ενός τέρατος, γιατί τη στιγμή που ξέρουμε ότι άφησε πίσω του δύο ανήλικα παιδιά, ξέροντας ότι το μικρό το παιδάκι των 4 ετών άνοιξε την πόρτα του, τι έχουμε να πούμε. Είναι να σηκωθούμε να φύγουμε, πού να πάμε. Όπου και να πας, νιώθεις ανασφαλής αυτή την πόλη. Την άτυχη μητέρα εσείς την βλέπατε εδώ στην περιοχή? Βέβαια, την έβλεπα. Ήταν μια, εντάξει, όπως όλες οι οικογένειες εδώ στην περιοχή. Έπαιρνε το παιδί της, πήγαινε βόλτα, μία ήσυχη οικογένεια. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος δεν σου δημιουργεί πρόβλημα, δεν τον παρατηρείς. Δηλαδή, είναι όπως όλος ο κόσμος. Εργαζόταν η άτυχη μητέρα, είχε αφιερωθεί στο μεγάλωμα των παιδιών της? Ήταν αφιερωμένη στο μεγάλωμα των παιδιών της. Ναι, γιατί τα δύο της τα παιδιά ήταν πολύ μικρά. Τάσο, πατέρας υπάρχει? Γιατί λέτε συνέχεια για τη μητέρα, για την οικογένεια. Υπήρχε πατέρας μέσα στο σπίτι? Υπάρχει κάποιος σύζυγος της γυναίκας αυτής αυτή τη στιγμή κάπου? Φυσικά, ο σύζυγος είναι μέσα στο σπίτι. Βέβαια, δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι σε μια κατάσταση, βέβαια, τραγική, θα λέγαμε. Δεν βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν έγινε, βέβαια, το άγριο φωνικό. Ήταν σε δουλειά του ο άνθρωπος και τον ενημέρωσαν οι οικοί του. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το πιστόλι, σύμφωνα με πληροφορίες διασταυρωμένες, ήταν 9 πιστόλι και το σπίτι δεν ήταν ανάστατο. Βέβαια, αυτό θα το δει η αστυνομία, διότι δεν μπορεί να. Αν είναι κίνητρο η ληστεία ή κάτι άλλο, θα το διαλευκάνει βέβαια η αστυνομία. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς πάντα δημοσιογραφικά είναι ότι το σπίτι δεν ήταν ανάστατο. Είναι απίστευτο να μπαίνει ένας άντρας μέσα σε ένα διαμέρισμα που υπάρχουν δύο μωρά και μία γυναίκα. Να ανοίγει την πόρτα ένα παιδάκι 4 ετών και να πηγαίνει στη συνέχεια εν ψυχρό και να δολοφονεί εν ψυχρό τη μάνα. Δεν θέλω εγώ να πω ότι μου φαίνεται περίεργο ότι είναι ληστεία, αλλά αν το σπίτι δεν είναι ανάστατο και αν δεν λείπουν βασικά αντικείμενα του σπιτιού, φαντάζομαι ότι κάτι άλλο πολύ σοβαρό κρύβεται πίσω από αυτή την ενέργεια. Και μάλιστα. Συγγνώμη, και μάλιστα να πούμε ότι το δεύτερο παιδάκι, το οποίο είναι αγοράκι, είναι 9 μηνών και βρισκόταν βέβαια στην κούνια του εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Τάσο, καλήγα να σε ευχαριστήσουμε θερμά, όπως και τον κύριο που έχεις κοντά σου, και να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθετές, καθώς εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Καλό σας απόγευμα.